Και γυμνές. Να, τις έχω λέει γυμνές. Δεν τις δίνω. Μα ποιες. Για ποιες μιλάμε τόση ώρα, ρε Μανολάκη. Τη γυναίκα μου και τις κόρες μου. Την ανιψούλα, τις ανεψούλες σου και την αδερφούλα σου. Τις έχω λέει και τις τρεις γυμνές. Μα πώς γυμνές, δεν καταλάβω. Καλά, τι να καταλάβεις εσύ τώρα. Μόνο εσύ είσαι καθηγητής φιλόλογος. Εκτός από αρχαία ελληνικά και να βάζεις κουλούρια στους μαθητές, ξέρεις και τίποτα άλλο. Και τι σχέση έχει αυτό. Πώς δεν έχει σχέση. Δεν είμαι ιστορικός πατέρας και σύζυγος. Δεν πάω στο μαγαζί να πάρω τις εισπράξεις κάθε βράδυ και να πάρω τις ακουμπήσω στα πόδια του και να σου πω αμολυθείτε στην Ερμού και πάρτε, πάρτε φορέματα, πάρτε τσάντες, πάρτε παπούτσια. Σα και μα, έχασες. Στάσου, αυλεψία ήταν. Ας μην την έκανες την αυλεψία. Κάτσε, πώς έχασα δηλαδή. Δεν έχει κινήσει ο βασιλιάς. Ναι, αν δεν κουνούσα το πιόνι και κουνούσε τον πύργο, δεν θα είχε κινήσει ο βασιλιάς. Αν και αν κουνούσε το πιόνι και δεν κουνούσε τον πύργο, τώρα πάει, έχασες. Ορίστε, μας κάνει το δάσκαλο ποιος ο καθηγητής. Μωρέ, ας είχα εγώ το μυαλό μου στο σκάκι και τα κέρδιζε εσύ παρτίδα. Αλλά μ' αφήνει η αδερφή σου. Όλο, δώσε και δώσε. Τι δώσε και δώσε. Λεφτά, Μανολάκη. Λεφτά. Τη μια μέρα δεν έχει υπόπι, παλτό και έλλη ζακέτα. Βγάζω, δίνω. Την άλλη μέρα δεν έχει η έλλη παλτό και υπόπι ζακέτα. Ξαναδίνω. Την τρίτη μέρα το ταγέρ της πόπης είναι χάλια. Την τέταρτη μέρα το φόρεμα της Έλλης θέλει άλλαγμα. Και εγώ τα παπούτσια μου είναι χάλια. Μα εσένα τα παπούτσια σου είναι εντάξει, τα βλέπω. Βρε, εγώ παπούτσια αγοράζω κάθε δίσεκτο έτος. Είσαι υπερβολικός. Βρε, στέμα τιμό δεν έχουν. Όλο δώσε και δώσε. Τι α, δώσε και δώσε. Αύριο θα πέρασει και ο έρανος. Ποιος έρανος. Ξέρω εγώ ποιος από όλους. Τη μια μέρα για τους τυφλούς. Την άλλη για τους παραλυτικούς, την άλλη για την Αρχιεπισκοπή, την άλλη για τον Ερυθρό Σταυρό. Όλο, δώσε, δώσε, δώσε. Βούλωσε και ο νεροχήτης. Ποιος νεροχήτης, βρε. Των Βεσσαλιών. Ποιος νεροχήτης, ρε Μανολάκη του σπιτιού. Την μια μέρα ο θερμοσύφωνας, την άλλη η πετούγια, την άλλη το κουμπί το ηλεκτρικό, την άλλη το κέρατο που το τράγιο. Κάθε φορά εγώ ή πρέπει να δίνω ή πρέπει να αφήνω. Άσε πια τα άλλα. Ποια άλλα. Τη μια μέρα έχουμε μοδίστρα, πεντακοσάρικο φώτιση. Την άλλη μέρα έχουμε παραδουλέφτρα, πεντακοσάρικο φώτιση. Την τρίτη μέρα όλη η συμμορία, μάνα και την κατέρευση θα πάνε στο φουρείο. Πώς τα αντέχουνε Μανολάκη αυτά τα καζάνια στο κεφάλι ήθελα να ξέρω. Πεντακοσάρικο φώτιση. Την τέταρτη μέρα θα έχουμε επίσκεψη από την αυτού εξοχότητα τον Κυπουρό. Βλέπεις έχουμε και λαχανόκηπο. Ξέρεις τι είναι Μανολάκη. Να τρως ντομάτα που να στοιχίζει ένα πενιντάρι και δύο ραπανάκια ένα εικοσάρι. Μα εκείνες λένε ότι εσύ θέλεις μοναχικό σπίτι. Εκείνες προτιμούν διαμέρισμα σε πολυκατοικία. Είμαστε και σε διαμέρισμα, Μανολάκη μου. Δεν ήμασταν. Τη μια μέρα να ένας λογαριασμός για τη συντήρηση του ασανσέρ. Την άλλη μέρα αναδρομική αύξηση του μισθού του θηρούργου. Την τρίτη μέρα ο καπνοσυλλέκτης. Την τέταρτη μέρα το χαλί της εισόδου. Όλο δώσε, 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 δώσε. Έχει γίνει τη ζωή μας κόλλος. Δεν σου λέει κι ένας μια φορά, πάρε, πάρε, να σε γλυκάνει λιγάκι. Άσε πια τα άλλα, το μαγαζί. Εκεί γίνεται ο μεγάλος ομίλος. Η ταμίας. Δεν έρχεται στη δουλειά και πληρώνεται. Γιατί. Α, γιατί. Είναι στο μήνα της να γεννήσει. Αυτή έβγαλε τα μάτια της με τον άντρα της, εγώ τα πληρώνω. Και εκείνος ο μικρός σπάνια έρχεται. Ποιος μικρός. Α, ποιος μικρός. Ο Στραβοκάνης, μωρέ, ο ποδοσφαιριστής, η δόξα και το μέλλον της Ελλάδος. Αυτός λέει μια μέρα θα τιμήσει τα εθνικά μας χρώματα κλωτσώντας μια μπάλα πάνω στο γρασίδι. Γράμμα από την ομάδα του να το αφήνουν να λείπει. Γράμμα από την ΕΠΟ. Ποια είναι αυτή η κυρία ΕΠΟ. Αχ, καλά, Μανολάκη, εσύ είσαι φιλόλογος. Αν κάτσω να σε εξηγήσω ποια είναι η ΕΠΟ, θα μας πάρει νύχτα. Να μην στα πολυλογώ. Ο Πιτσιρικάς έρχεται 2 με 3 φορές το μήνα στη δουλειά. Μας μένουν οι 2 μεγάλοι να δουλέψουν. Αυτοί δουλεύουν. Κάτι είναι κι αυτό. Ο Χαρίλαος και ο Περικλής. Από αυτούς μόνο ο Χαρίλαος δουλεύει. Ο Περικλής. Όποτε τύχει κι είναι στο μαγαζί. Τι θα πει όποτε τύχει. Α, ο Περικλής βρήκε την εποχή του Περικλέως, εις βάρος του κορόιδου. Είναι, βλέπεις, και αριστερός ψάρτης στην Αγία Φωτεινή, βοήθειά μας. Καταλαβαίνεις τώρα, ψάρτης. Μεγάλη εβδομάδα. Χαιρετισμοί, αγιασμοί, δρυσάγια, κηδείες. Δεν έρχεται ποτέ στη δουλειά. Και αυτόν τον άνθρωπο εγώ το πληρώνω κανονικά και το κολλάω και ένσημα στο είχα.
Και ο Γαρέλα. Ο μόνος Μανολάκη. Τι να σου πω. Φαίνεται αυτός είναι ο μάπας και δουλεύει. Και πρώτος έρχεται στη δουλειά και τελευταίος φεύγει και βοηθάει στις δουλειές των άλλων. Και το μανοχράρηκε με την εφορία. Κάτι είναι και αυτό. Τι κάτι. Ο στήλος του μαγαζιού, Μανολάκη. Και καλό παιδί και εμφανίσιμος και νοικοκύρης. Ούτε δάνεια μου ζήτησε ποτέ, ούτε προκαταβολές και αηδίες. Αλλά να, θα μου φύγει και θα το χάσω. Γιατί να φύγει. Τόσο έξυπνος που είναι, ρε Μανολάκη, δεν θα ανοίξει δικό του μαγαζί. Αυτός ξέρει τη δουλειά καλύτερα από μένα. Έχει και ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο που αυτά είναι χρυσάφι. Θα το πουλήσει, θα ανοίξει το μαγαζάκι του και εγώ θα μείνω μανάτη. Και αυτή η μεγάλη μωρέ, να μην του δίνει σημασία. Ποια μεγάλη. Η μεγάλη Άρκτος. Για ποια μιλάμε, ρε Μανολάκη. Για την κόρη μου, τη μεγάλη, την ανιψούλα σου την Έλλη. Τι δεν του δίνει σημασία. Γιατί λέει, αραβωνιάσαμε τη μικρή με τον γιατρό και θέλει και αυτή η μεγαλεία. Και δεν καταδέχεται το Χαρίλα. Και είναι και εμφανίσιμος, ρε Μανολάκη, δεν είναι εμφανίσιμος. Και στο κάτω-κάτω, τη δουλειά του πατέρα της μπορεί να κάνει εμπόριο χάρτη. Μία αξιοπρεπής δουλειά. Τίποτα αυτή. Της μίλησες. Ρε, παίρνουν από λόγια τα σημερινά παιδιά. Μια μέρα που πήγα κάτι να της πω, μου λέει, σε παρακαλώ μπαμπά, μην ασχολείσαι με τα προσωπικά μου. Της δώσω ένα φούσκο. Ακουγεί εγώ ο πατέρας να μην ασχολούμαι με τα προσωπικά τους. Μήπως αγαπάει κανένα. Και δεν θα το έλεγε στον αρχηγό της συμμορίας, στη μάνα της. Ίσως δεν μπορεί να το πει. Γιατί ρε Μανώλη δεν μπορεί να το πει. Αμυγδαλές έχει. Έλα μωρέ, ψιλομύτα είναι πείρα από το σόι σας και δεν καταδέχεται το Χαρίλο. Γιατί ρε Μανώλη δεν το καταδέχεται. Καλό παιδί και εμφανίσιμος και να τον ακούς να μιλάει γαλλικά. Σκέτος καρδινάλιος. Εμείς φεύγουμε στο τραπέζι συγκεκριμένο και τα πάντα έτοιμα. Τι εσείς φεύγετε. Σου, δεν φεύγουμε κάθε Τετάρτη και πάμε σινεμά. Οι τρεις ολομόναχες. Το έχεις ξανακούσει αυτό, Μανολάκη. Τρεις ολομόναχες. Είναι σαν εκείνο που λέγανε στον πόλεμο. Πού μας πάνε 7.000 ανθρώπους μονάχους. Να πάνε, να πάνε. Μια και τα έχουν όλα έτοιμα, να πάνε να ξεσκάσουν κι αυτές λίγο. Ρε Μανολάκη, μια και δίνεις την άδεια. Δεν δίνεις και το κατοστάρικο για το σινεμά. Α, όχι. Δεν πάμε σε νοικιακό σινεμά. Στην Αθήνα θα πάμε. Α, 150, Μανολάκη. Έλα, σιγά, 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 θα με αρπάξεις και το χέρι εσύ, σιγά. Πάντως το λέω, σήμερα δεν είναι για κινηματογράφο. Σε λίγες ώρες περιμένουμε να κάνουμε τραπέζι το γαμπρό με τους συμπεθέρους. Το ξέρω, σου είπα ότι όλα είναι έτοιμα. Ο γιατρός με τους συμπεθέρους θα έρθουν στις 9. Εμείς, το πολύ μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Α, εσύ δεν θα βγεις, άρα θέλω τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ποια θα οδηγήσει, μεγάλη? Όχι, εγώ. Γιατί η μεγάλη, τι έχει. Γιατί η μεγάλη δεν έχει κέφι, δεν μπορεί. Καλά, δεν τη ρώτησες τι έχει. Βεβαίως. Μου είπε ότι δεν έχει κέφι. Μου είπε ότι δεν κάνει. Παιδί μου, με το ζόρι την παίρνουμε μαζί μας. Δεν μου λες, εσύ δεν έχεις παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν έχεις δει ότι είναι αμίλητη. Δεν τραγουδάει που κάποτε χαλούσε τον κόσμο σε αυτό το σπίτι. Α, και δεν θέλει ούτε να ντυθεί. Α, όχι και ούτε να ντυθεί, όχι και ούτε να ντυθεί. Κάτσε, προχθές δεν πληρώσαμε για ένα ταγέρ στην Boutique Σον 2.350. Ω, εξαιτίας μου. Τι εξαιτίας σου. Εγώ την πίεσα να ράψει. Α, την πίεσε. Μωρέ, εσύ θες να σε βάλουμε στη θέση του Παπαλιγούρα για υπουργό οικονομικών. Εγώ λέει δεν θέλω καινούριο φόρεμα. Της λέω, μα θα ράψουμε τις Πόπης. Η Πόπη είναι ρεβωνιασμένη και το θέλει. Εγώ δεν το θέλω. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το κορίτσι τώρα τελευταία. Με το ζόρι την παίρνουμε σινεμά. Δεν μου λες που είναι τώρα. Μέσα ετοιμάζεται. Στείλτε μου. Α, σε παρακαλώ, αφορμή ζητάει να μην έρθει. Σε παρακαλώ μία στιγμή. Να σας αφήσω μόνος εγώ. Γιατί ρε Μανολάκη να μας αφήσεις μόνος. Εσύ ξέρεις τα πάντα και τι κάλτσες φοράω κάθε μέρα το ξέρεις και αυτό. Άκου να σου πω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη μας αργήσεις γιατί το έργο είναι αστυνομικό και δεν θέλω να χάσουμε την αρχή. Ρε, 5 λεπτά σου λέω, άντε στην αστυνομία. Ερωτευμένη θα είναι. Και δεν θα το έλεγε στον αρχηγό της συμμορίας τη μάνα της. Μπορεί να είναι ερωτευμένη με κάποιον παντρεμένο. Μην λες βλακίες, μωρέ. Δεν είναι χαζή. Είναι έξυπνη κοπέλα. Χαζή δεν είναι, αλλά καμιά φορά. Άσε Μανολάκη, άσε πάνω. Εσύ είσαι καθηγητής φιλόλογος. Στα ερωτοσεξουαλικά στο γυμνάσιο πήρες 0. Έρχεται. Με ζήτησες, παπά. Ναι, ρε πουλάκι μου, ήθελα να σου πω με γεια σου και μου είσαι συγχώρη. Και τη πάει, σωστό φιγουρίνι. Μα δεν είναι αυτό το καινούργιο, παπά. Μωρέ, το βλέπω τώρα. Αλλά μια και δώσαμε 2.300 τόσα στην Boutique Σον, γιατί δεν το φόρεσες. Γι' αυτό με φώναξες, παπά.
Όχι, μωρέ. Έλα εδώ, μωρέ. Έλα εδώ, κάτσε, μωρέ. Κάτσε πώς καθόσουν όταν είσαι μικρούλο, δεν ξεκόλλαγε τα πόδια μου. Μωρέ, σε βλέπω λίγο αδυνατισμένη, λίγο στεναχωρημένη. Τα μαγουλάκια σου μπήκανε μέσα. Όχι και μπήκανε μέσα τα μαγουλάκια της. Γιατί, δεν τρως τις ψωμάρες σου και τις βουτυράρες σου κάθε πρωί. Δεν σε καταλαβαίνω, μπαμπά μου, σήμερα. Ωραία που έρθει η Μανώλη. Στο καλό, στο καλό. Στάσου, μωρέ, στάσου, μωρέ, που αμέσως να φύγεις. Στάσου, θέλω κάτι να σου πω. Ξέρεις, η κούλα η ταμεία είναι έγκυος το μήνα της να γεννήσει και δεν έρχεται στο μαγαζί. Θα σε παρακαλούσα να έρθεις για λίγο καιρό εσύ στο μαγαζί και θα παίρνεις και μισθό. Εντάξει, μωρέ, μπαμπά, τα λέμε το βράδυ αυτά. Ξέρεις, δεν είναι καμιά σοβαρή δουλειά. Χοντρική πόλη είμαστε. 4-5 αποδείξεις είναι. Και αν θέλεις καμιά φορά να ρωτήσεις κάτι και λείπω εγώ, να ρωτάς τον Χαρίλαο. Να εμφανίσιμος και γαλλικά, ζηλαμά, κατραμά, ο Χαρίλαος. Ο Ψάλτης. Άσε, Μανολάκι μου, εσύ. Αλλά και εσύ, ρε, δεν το συμπαθείς και τόσο. Καλέ, μπαμπά, ούτε το συμπαθώ, ούτε και τον αντιπαθώ, βέβαια. Πώς, ρε, παιδί μου, έρχεσαι στο μαγαζί και δεν του λες ούτε καλημέρα. Μα μπαμπά μου, καλά-καλά δεν ξέρω ποιος από τους τρεις είναι αυτός ο κύριος Χαρίλαος. Μήπως είναι αυτός που κάθεται εκεί στα δεξιά. Όχι, μωρέ, αυτός είναι ο αριστερός ο Ψάλτης. Μήπως είναι ο άλλος με το σγουρό μαλλί. Λες το στραβοκάνι του ποδοσφαιριστή μου, λες. Τον άλλο, μωρέ, τον ωραίο. Μπαμπά μου, δεν έχω προσέξει να έχεις κανέναν ωραίο εκεί. Πώς, δύο είμαστε οι ωραίοι. Εγώ και αυτός. Τώρα εμένα είμαι πατέρα σου και με συνήθισε. Τον άλλο, τον εμφανίσιμο ατσίδα, σπίρτο στο μαγαζί. Ο ποδοσφαιριστής. Καλά, Μανολάκι μου, εσύ. Να πηγαίνω τώρα, παπά. Ναι, ρε, κουράκι μου. Αλλά να έρθει στο μαγαζί, αυτό σε ήθελα. Εντάξει, μωρέ, παπά. Άμα είναι τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, να έρθω. Θα έρθεις, ρε, παιδί μου, για να στο ζητάω, θα πει ότι σε χρειάζομαι εκεί. Και αν θέλεις να ρωτήσεις τίποτα καμιά φορά, θα ρωτάς τον Χαρίλο. Μπορείς να το ρωτάς στα γαλλικά. Γαλλικά, Μανολάκι, ο Χαρίλο, ζηλαμά, κατραμά, σκίζει. Αλλά και τούτε εδώ, τα μιλάει φαρσί, πληρώνουμε Academy Francais. Μπαμπά, μπορώ να πηγαίνω. Ναι, ρε, κουράκι μου, το βράδυ μόνο. Μην αργήσετε, γιατί έχουμε τραπέζι στον γαμπρό. Ναι, αλλά αυτό ενδιαφέρει την κόφη. Πώς, κουνιαδίτσα είσαι κι εσύ. Α, Μανολάκι, θα έρθει κι εσύ στο τραπέζι. Τι να με κάνεις εμένα. Να είναι και ένα πράγμα εκεί σε μια καρέκλα. Θα είναι τρία ζευγάρια. Ένα το ζευγάρι των ερωτευμένων. Το ζευγάρι των συμπεθέρων. Εγώ με τη Θέκλα που 40 χρόνια δεν λέει η αδερφή σου να ξεκολλήσει από πάνω μου. Να μείνει και αυτή εδώ σαν την καλαμπιά στον κάμπο. Παπά, ο θείος Μανώλης φυσικά και μπορεί να είναι στο τραπέζι. Εγώ όμως δεν θα είμαι. Γιατί ρε πουλάκι μου, ειδικά εσύ. Μαζί θα γυρίσετε όλοι από τον κινηματογράφο. Όχι, παπά μου. Εγώ ήσαρα θα πάω σε μια φίλη μου από την Ακαδημία. Κατάλαβες να διαβάσουμε για κάποιο μάθημα. Πας άλλη μέρα στην φιλινάδα σου. Απόψε έχουμε τραπέζι το γαμπρό. Μα παπά μου, αυτό ενδιαφέρει την Πόπη και τα πεθερικά της. Ναι, ρε πουλάκι μου, θα σε παρεξηγήσουνε. Γιατί παπά μου να με παρεξηγήσουν, τι τους είμαι εγώ στο κάτω-κάτω της γραφής για να με παρεξηγήσουν. Πώς τι τους είσαι, κουνιαδίτσα είσαι. Θα με ρωτήσουνε στο τραπέζι, πού είναι η κόρη σου η μεγάλη. Τι θα πω, πήγε να βοσκήσει. Παπά, αύριο δεν γίνεται, είναι οι εξετάσεις στην Ακαδημία. Άμα δεν γίνεται, μη πας σινεμά και πάνε τώρα σε αυτή τη σουρλουλού τη φιλενάδα σου. Ρε παπά, εγώ θέλω να πάω όμως στο σινεμά. Πώς θέλεις, μωρέ. Τώρα μας έλεγε η μάνα σου ότι με το ζόρι σε τραβάνε. Δεν θα κατάλαβες καλά. Καλά, εγώ είμαι λίγο ζών και δεν κατάλαβα. Δεν μου λες, ρε Μανολάκη, τι είπε η αδερφή σου η Θέκλα. Η αλήθεια είναι πως έτσι μας είπε. Ναι, έτσι ήταν στην αρχή, αλλά ύστερα όταν έμαθα για την υπόθεση του έργου, μου άρεσε και να, τώρα θέλω να πάω. Ωραία τότε. Μη πάτε, να μην πάει καμία σας στο σινεμά, φώναξε μου τη μάνα σου. Έλα, καλή μπαμπά, ας μην δημιουργούμε φασαρίες. Έχουμε κιόλας ετοιμαστεί. Α, και η φίλη μου μετά τις 8 θα είναι στο σπίτι της. Πώς θα είναι τέτοια ώρα. Είναι και πήρε τους δρόμους από τις 5 η ώρα. Στις 9 δεν είπε η Τάρτο Γαμπρό. Α, δεν ξέρω, παπά, ρωτήστε την Πόπη. Γεια σας, κύριε Χαρίλε, περάστε μέσα είναι. Καλησπέρα σας. Ο Χαρίλαος. Ο Ψάλτης που λέγαμε. Άσε, Μανολάκη, κοίτα το βιβλίο. Καλώς το Χαρίλαο, καλώς. Πώς από εδώ, παιδί μου. Θα σας εξηγήσω αμέσως, κύριε Μενετίδη, συνέβη κάτι το εξαιρετικό. Α, έλα, παιδί μου, έλα, σου γνωρίσω. Η κόρη μου η Έλλη, ο Χαρίλαος. Χαίρο πολύ. Και εγώ χαίρο. Ο Χαρίλαος, ο Μανολάκης, αδερφός της γυναίκας μου, καθηγητής. Γυμνασιάρχης επίτιμος. Α, γυμνασιάρχης εν αποστρατεία. Λοιπόν, η κόρη μου η Έλλη, ο Χαρίλαος. Συγγνώμη που έχουμε σπίτσα έτσι κύριε Μελετίδη, αλλά έμαθα κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και έσπευσα. Έλα παιδί μου, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τι συμβαίνει, Χαρίλα, Μόλις πληροφορήθηκα προηγουμένως και όλος εμπιστευτικός ότι ο εκδοτικός οίκος Παπαδάκη Κυσία επρόκειτο να βγάλει μια καινούργια κυκλοπαίδεια στο 160 σχήμα 75x105 σε σατινέ των 100 γραμμαρίων.
Χαρίλαε, ξέρεις τι λες, τσιγαράκι? Όχι, σας ευχαριστώ. Όπως ξέρετε λοιπόν, χαρτί αυτού του σχήματος δεν βρίσκεται εύκολα στην αγορά. Πού να βρεθεί τέτοιο χαρτί, Χαρίλαε, στην αγορά? Αν σπεύσουμε λοιπόν στα εργοστάσια του Αιγαίου και κλείσουμε όλες τις διαθέσιμες ποσότητες, μοιραία ο Παπαδάκης θα καταφύγει σε εμάς. Σε εμάς, βέβαια, σε εμάς. Καφεδάκι, Χαρίλαε? Όχι, σας ευχαριστώ, μόλις ήπια. Είναι μεγάλη δουλειά, κύριε Μελετίδη. Πολύ μεγάλη. Θησαυρός είσαι, Χαρίλα. Α, η κόρη μου, η Έλλη. Ο Χαρίλα. Έχουμε γνωριστεί, βρε, παπά μου. Θέκλα! Και πού τα έμαθες όλα αυτά, παιδί μου? Πριν μια ώρα μου τα είπανε. Μόλις υπογράφει τα συμβόλαια. Θα κυκλοφορήσει, λέει, σε τέτοιο 32 σελίδων. Δηλαδή, ξέρεις και λεπτομέρειες. Βεβαίως. Υπολογίζω δεν θα χρειαστούν γύρω στους 800 τόνους χαρτί. 800 τόνοι χαρτί! Ξέρεις τι λες, Χαριλέ, είσαι σίγουρος για το σχήμα? Βεβαιότατος. 75 επί 105 στα σατινέ των 100 γραμμαρίων. Το μόνο που μένει τώρα είναι να πάμε στο Αίγιο για να καπαρώσουμε τις διαθέσιμες ποσότητες. Κι άμα τις καπαρώσουμε, Χαριλέ, μην τους είδατε, ε! Εμείς πάμε. Τα πέντε με τον πατέρα σου. Ναι, ναι, μαμά, πάμε να φύγουμε. Στάσου, στάσου. Έχεις το μυαλό σου στο σινεμά, στο ξαναλέω. Απόψε έχουμε τραπέζι το γαμπρό. Το ξέρω. Ευκαιρία να μην είχε ο Χαρίλαος στο τραπέζι. Τι τον θέλεις τώρα αυτό? Ο καλύτερος υπάλληλος του μαγαζιού είναι. Τέλος πάντων, ας μείνει. Εντάξει. Χαρίλαε, ξέρεις, αραβωνιάσαμε την Πόπη. Την κόρη μου, τη μικρή. Όχι την Έλλη. Η Έλλη είναι ελεύθερη. Παίρνει όποιον θέλει η Έλλη. Μάλιστα, το έμαθα και παρέψα να συγχαρώ. Δεν πειράζει, παιδί μου, με συγχαίρεις τώρα. Το ίδιο είναι. Α, θα έχουμε ένα τραπέζι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Θα μείνεις κι εσύ. Και το χαρτί, τι θα γίνει με το χαρτί? Κάποιος πρέπει να σπεύσει το Αίγιο για να κλείσουμε τις διαθέσιμες ποσότητες. Αύριο ασφαλώς θα το ξέρουν όλοι οι χαρτέμποροι. Ό,τι να γίνει πρέπει να γίνει σήμερα, κύριε Μελετίδη. Πρώτο προλάβουν οι άλλοι. Πάμε να φύγουμε εμείς. Θα χάσουμε την αρχή. Είναι αστυνομικό, σας λέω. Άντε στην αστυνομία και αφήστε μας ησύχους. Ωραία, τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Με συγχωρείτε, τα κλειδιά. Δεν θα τα χρειαστείτε τα κλειδιά για να πάτε με το αυτοκίνητο στο Αίγιο? Πώς θα πάτε? Χαρίλαε, είσαι θησαυρός. Όλα τα σκέφτεσαι. Ξέχνα το αυτοκίνητο, το πήρε γερανός. Πάρε ένα κατοστάρικο να πάτε μεταξύ. Καλά, και το βράδυ δεν θα είσαι εσύ εδώ? Δεν πειράζει, θα με αντικαταστήσει ο Μανολάκης. Αδερφός σου είναι, καθηγητής, ωραίο, ψηλός, έτσι Μανολάκη. Καλά, είναι δυνατόν να λείπει ο οικοδεσπότης από το τραπέζι? Ξέρεις τι είναι 800 τόνοι χαρτί? Ίσως και περισσότεροι. Ίσως και περισσότεροι, Να πούμε 1000. Εκεί γύρω. Α, 1000. Από 2 δραχμές το κιλό. Ίσως και 2,20, ίσως και 2,40. Ίσως και 2,20, ίσως και 2,40. Και 2,50. Και 2,50. 2,70 δεν κάνει? Μάλλον όχι. Να πούμε όμως 2,50 σίγουρα. Εκεί. 2,50. Ξέρεις πόσα λεφτά μας κάνει? 2 με 2,5 εκατομμύρια δραχμές. 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Καφέ, φραπέ στο Χαρίλαο. Όχι, σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάρε τον μπλοκ των επιταγών και να πηγαίνουμε. Δεν έχουμε καιρό. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Πρέπει να πάρω τον μπλοκ των επιταγών και να πηγαίνουμε. Δεν έχουμε καιρό. Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα με εμάς? Δεν πειράζει. Θα βρουν εσάς εδώ. Το ίδιο είναι. Όχι. Έχει δίκιο η μαμά. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και ποιο είναι σωστό, πουλάκι μου? Να πετάξω από το παράθυρο 2,5 εκατομμύρια, ίσως και 2,700. Όχι. 2,5 όμως σίγουρα. Σίγουρα. Α, να, θα είναι και η Έλλη εδώ. Μπαμπά, με συγχωρείς, 2 λεπτά, είναι δυνατόν να φύγει ο γιατρός με τους υπεθέρους και να μην είσαι εδώ? Θα βρουν εσάς. Το καταλάβατε? Όχι. Θα με αντικαταστήσετε. Μπαμπά, εγώ δεν θα είμαι εδώ και σου έχω εξηγήσει τους λόγους. Μη περιμένεις. Παρατέταρτο είναι. Γιατί δεν φεύγει? Καλησπέρα σας, Δεσποινής. Η κόρη μου, η Πόπη, η μικρή, αυτήν αραβωνιάσαμε. Όχι την Έλλη. Η Έλλη είναι ελεύθερη, παίρνει όποιον θέλει, ακόμα και σένα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στα δικά σας. Τι περιμένουμε λοιπόν? Προέκυψε μια δουλειά του πατέρα σου και πρέπει να φύγει. Να φύγει, πού να πάει? Στο Αίγιο. Στο Αίγιο πότε? Τώρα. Τώρα και το βράδυ? Αυτό συζητάμε. Δεν άκουσε που το λέει τόση ώρα? Προέκυψε μια πολύ μεγάλη δουλειά και πρέπει να φύγει να πάει στη χαρτοπία. Καλά. Και πρέπει να πάει απόψε, δεν γίνεται να πάει αύριο. Αύριο, πουλάκι μου, θα έχουν πετάξει 2,5 εκατομμύρια. Ίσως και 2,700. Όχι 2,700. 2,5 σίγουρα. Καλά. Και πρέπει να πάει προσωπικός ο μπαμπάς. Κύριε Χαρίλε, εσείς πάντοτε μόνος σας τα ρυθμίζετε αυτά τα θέματα. Γιατί δεν κανονίζετε και αυτή τη δουλειά? Παιδί μου, πώς το σκέφτηκες? Μπράβο σου. Μπράβο σου, πουλάκι μου. Έχει μυαλό αυτό το παιδί. Καλά έλεγα εγώ. Χαρίλαε, σε εξουσιοδοτώ εν λευκό.
Όλα εσύ. Βρήκαμε τη λύση, χάσαμε την αρχή. Άσε την αρχή, γιατί θα σου πω τίποτα στο τέλος. Εντάξει, παιδί μου, χαρή λέει. Η εμπιστοσύνη σας με ετοιμά, κύριε Μελετήδη, αλλά είναι και το θέμα της προκαταβολής. Σπουδαία τα λάχανα. Θα σου κόψω μια επιταγή 500.000. 500.000! Σιγά μην υποθυμίσεις. Λεφτά του μαγαζιού είναι, δεν είναι για να αγοράσεις καλτσόν. Βέβαια, όταν είναι για το μαγαζί σου, σε πιάνουν τα μεγάλα κουβαρδαλίκια σου. Όταν είναι να σου πάρουμε εμείς μια δεκάρα, μας βγάζεις την ψυχή. Και ένα εκατομμύριο να ζητούσατε θα σας το έδινε. Κύριε Χαριλέ, εσάς έπρεπε να παντρευτεί ο άντρας μου. Είναι αυτά που λες, μωρέ, δεν τρέπεσαι. Τι είμαι ο Χαλιγούλας να πάρω το Χαρίλαο. Εντάξει, παιδί μου, Χαριλέ. Κοιτάξτε, κύριε Μελετήδη, η βιασύνη που θα πάμε κάτω στο Αίγιο μπορεί να τους κάνουν υποψιαστούν χωρίς εσάς. Να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα. Να τους πάρουμε τηλέφωνο Τετάρτη απόγευμα που είναι κλειστά τα καταστήματα για να κλείσουν όλα τα διαθέσιμα στα τηλέφωνα 100 γραμμαρίων. Μήπως θα πάνε να υποψιαστούν είναι περισσότερο. Πάντως, ανεξαρτήτως από όλα αυτά, δεν μπορώ να φέρω την ευθύνη στις 500.000. Γιατί πουλάνε. Αν χαθούν. Πώς θα χαθούν. Ξέρω εγώ, κύριε Μελετήδη, άνθρωποι είμαστε. Όλα γίνονται. Και επειδή το ποσό των 500.000 είναι πολύ μεγάλο. Μωρέ, και για μένα είναι μεγάλο χαρίλα, αλλά πώς θα χαθεί. Όλα γίνονται, κύριε Μελετήδη. Τον είδατε, μωρέ. Αυτός είναι ο Χαρίλος. Ένας και μοναδικός είναι ο Χαρίλος. Α, η κόρη μου η Έλλη, ο Χαρίλος. Λοιπόν, ακούστε με καλά. Θα με δικαιολογήσετε όλοι μαζί στο γαμπρό. Εξάλλου ο γαμπρός δεν έρχεται για μένα και την αρμονιαστικιά του έρχεται. Όχι, κάνεις λάθος. Του κάνουμε τραπέζι και έρχεται για όλους μας. Σήμερα ειδικά μπαμπά, μαμάκες και οι γονείς του έρχονται για εσάς. Εμείς στο κάτω-κάτω βλεπόμαστε και έξω. Έξω. Α, ναι, βέβαια. Βάλαμε και δαχτυλίδι. Δείξε το δαχτυλίδι στο Χαρίλο. Συνεπώς, μπαμπά μου, αποκλείεται να λείπεις. Δεν με νοιάζει για το μάκι, αλλά για τους γονείς του. Άλλο τόσο, παιδί μου, αποκλείεται να χάσω εγώ τα 2,5 εκατομμύρια. Λεφτά είναι αυτά. Δεν είναι στραγάλια. Ούτε τα λεφτά τρέχουν από τα βαζάκια μας. Να, ας μας πει το παιδί που ξέρει και κρατάει τα λογιστικά στο μαγαζί. Πόσα κέρδισε το μαγαζί πέρυσι. 200 με 250 χιλιάρικα. 380 χιλιάδες, κύριε Μελετήδη. Με τους φόρους μαζί. Χωρίς τους φόρους, καθαρά δικά σας. Όχι δικά μου, Χαρίλαε. Όχι δικά μου. Όλοι μαζί τα τρώμε εδώ μέσα. Όλοι μαζί τα τρώμε, Χαρίλαε. Να δεις ο Μανολάκης κάθε πρωί τι τρώει, μια φραντζόλα τέτοια με μια κούπα βούτυρο. Και εγώ έχω να αγοράσω πουκάμισο από τον καιρό του Νόε. Ναι, την περασμένη εβδομάδα 3 μακριμάνικα και 3 κοντομάνικα και μου ζήταγες και ζιβάγκο. Μωρέ, το ζιβάγκο το ζήταγα γιατί κρυώνε εδώ η τραχία μου. Παπούτσι βρε, παπούτσι. Α, όχι σήμερα, αλλά τον περασμένο μήνα 2 ζευγάρια. Ένα μαύρο και ένα καφέ. Απάντησε τώρα, παπά. Τι ήθελε, μωρέ, η μάνα σου, να πάω στο μαγαζί ξυπόλυτος σαν αβυσσινός μαραθωνοδρόμος, να πατήσω και καμιά πρόκα στον δρόμο, να πάθω κανένα τέτανο και να τα βρωθώ σαν μπανέλα. Να δούμε τότε, μωρέ, τι θα τρώτε. Καλά, καλά. Τον εαυτόν του τον φροντίζει πρώτον και καλύτερο. Μέχρι και κρέμα βάζει προσώπου. Τι αυτές έχει. Βρε κουτσομπόλα, όταν κόβω βέβαια βάζω λίγο εδώ. Να. Μετά το ξύρισμα αυτερσέιβι. Είδατε γαλλικά η μάνα σας. Αγγλικά είναι, παπά. Καλά ρε χοροδία, ξένη γλώσσα είναι. Καλά, καλά. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά να δούμε πώς θα έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοπορτάτο. Δεν γίνεται, σκύλε μου, μανολάκι μου, δεν γίνεται. Να, ας ρωτήσουμε και το παιδί που ξέρει. Γίνεται, παιδί μου, χαρίλα. Επί του οικογενειακού ζητήματος δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Εντός ολίγου θα εκφέρεις και επ' αυτού. Πάντως επί του επαγγελματικού πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να τη χάσω αυτή τη δουλειά. Μα καλά, τρελός είμαι να χάσω τέτοια δουλειά. Τι θα γίνει λοιπόν. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Να, ας μας πει ο καθηγητής, εγώ του σχολαρχείου είμαι. Και που ξέρω εγώ από αυτά. Τι ξέρεις μωρέ, το δίπλωμα τι το έχει κρεμασμένο, να το φτύνουν οι μύγες. Εσύ πουλάκι μου με τα γαλλικά ζηλαμάκα τραμά, τι λες. Μίλα καλέ παπά τώρα, τι σχέση έχουν αυτά με τα γαλλικά. Α, δεν έχουν σχέση. Όχι βέβαια. Εσύ η μικρούλα με το οδείο τι λες. Εγώ κάτι σκέφτηκα. Είδες το οδείο, για λέγε λέγε. Προτείνω να πάνε στο Αίγιο ο κύριος Χαρίλαος με την Έλλη και το θείο Μανώλη και να πούνε ότι ο παπάς είναι άρρωστος. Τι άρρωστος μωρέ, το πρωί μιλήσαμε στο τηλέφωνο και ήμουν απερδίκη. Σώπα καλή μπαμπά, εδώ πεθαίνει ο κόσμος από τη μια στιγμή στην άλλη και δεν μπορεί κανείς να αρρωστήσει ξαφνικά. Μωρέ, αυτά σας βαθιάνω στο οδείο, να μιλάτε για κηδείες, τι είναι, γραφείο τελετών. Μπορούν να πούν ότι ο παπάς έχει πάθει δισκοπάθεια, που είναι και αρρώστια της μόδας. Έχει δίκιο το παιδί, έτσι είναι. Προχθές ο απέναντι έσκυψε να πάρει ένα κουτί σπίρτα το τραπεζάκι και έμεινε ξερός ανάγαλμα. Ο Τσουλοφριωτάκη. Ναι. Δηλαδή, πώς έκανε, έκανε έτσι. Ω, παιδιά, πιάστηκα. Αφήστε κάτω, μωρέ, αφήστε κάτω. Πού πάτε να με πεθάνετε εσείς εδώ.
Άκουσε. Σχήμα λόγου. Τι σχήμα λόγου, μωρέ. Εδώ πέρα μας αλλάξουν το σχήμα του κορμιού μου. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε καλά. Όχι οι αρρώστιες. Οτιδήποτε άλλο, όχι οι αρρώστιες. Ακούστε, κύριε Χαρίλε. Η παρουσία της Έλλης αποτελεί εγγύηση για την ισιότητα της παραγγελίας. Και ταυτόχρονα δεν θα έχετε εσείς την ευθύνη, δεν θα κρατάτε εσείς την επιταγή, αλλά εκείνη. Λοιπόν, τι λέτε? Εγώ λέω ότι δεν θα πάμε κινηματογράφο. Γιατί? Τι γιατί, η ώρα είναι 6. 8 πρέπει να είμαστε εδώ. Κάτι να πάμε, κάτι να γυρίσουμε. Καλά, άντε πάω να αλλάξω. Τα λεφτά. Ποια λεφτά? Τα λεφτά που σου έδωσα για το σινεμά και για το ταξί. Θα πάμε αύριο. Άκρη. Θα πάτε αύριο ή θα πάρουμε τα μοντέρνα μπιχουτί? Εντάξει, παιδί μου, Χαρίλε. Εσύ, εντάξει, πας με τον Χαρίλο. Πάω, μπαμπά μου, τι να κάνουμε. Και η Σουρλουλού, η φιλενάδα που μας τσαπούναγες προλίγου. Τώρα η φιλενάδα, τι βλέπω αύριο. Εντάξει. Λοιπόν, Χαρίλε, άκουσε, παιδί μου. Απ' τη μια θα πας μέσα στη χαρτοπία και θα κλείσεις ό,τι ποσότητες έχουν έτοιμες. Και μία μεγάλη ποσότητα χιλίων τόνων. Και απ' την άλλη θα κάνεις την άλλη που ξέρετε. Έννοια, σας ξέρω. Α, να σας δώσω και την επιταγή, παιδιά μου. Ορίστε, 500.000 εμού του ιδίου υπογραφή. Χαρίλαε, σαν παιδί μου σε. Πόσα λεφτά σου δίνω το μήνα? 6.000. Από αύριο γίνονται 7.220, είναι, βλέπεις και το είχα στη μέση. Ας γίνει πρώτα η δουλειά. Ωραία, άμα γίνει η δουλειά, Χαρίλαε, θα σου αγοράσω και αυτοκίνητο με 3 ρόδες. Α, παιδιά, να σας δώσω λεφτά. Να φάτε, να φάτε καλά. Μανολάκι, βγάει και με ένα γιαουρτάκι εσύ. Α. Άντε στο καλό. Τα κλειδιά, μπαμπά. Α, ναι. Πάρε και το κλειδί. Καλό ταξίδι. Παιδί μου, να προσέχεις, γιατί έχεις 2,5 μήνες να πιάσεις τη μόνη στα χέρια σου. Εντάξει, μαμά μου, θα προσέχουμε. Πάμε, θεία Μανώλη. Πάμε, κύριε Χαρίλε. Άντε, γεια σας. Στο καλό, στο καλό. Καλά μεσάνυχτα θα γυρίσουμε εμείς. Εσείς να έχετε κοιμηθεί. Και εσύ να κοιμηθείς. Μόλις περάσει τα μέγαρα και μυρίσει κοτήλα, να ξαπλώσεις το έτσι. Όχι στο έτσι, στο έτσι. Καλά τώρα, τι τρόπος είναι αυτός να του πεις πώς θα κοιμηθεί? Ξέρω μόνο εγώ τι λέω. Παπάκι, θα μου κάνεις ένα καφεδάκι, ρε ματάκια μου. Α, και εμένα, καλή μου, ένας καφέ. Ξέρω, ξέρω, μαμά μου. Σε ψηλό ποτήρι. Ναι, καφέ σε ψηλό ποτήρι. Γιατί ο γλυκύβραστος δεν σου κάνει? Δεν ξέρεις ότι με πειράζει το στομάχι. Και στη Σύφλο τι πίνατε, μωρέ, καβουρτισμένο ρεβίθι πίνατε? Τώρα θέλουμε νες καφέ σε ψηλό ποτήρι. Έρε και να δείχνε λίγο ενδιαφέρον ο Χαρίλος για την Έλλη μας. Ποιος? Αυτός ο υπαλληλάκος? Δεν μου λες, θέλεις να ζήσει το παιδί αιώνια στη μιζέρια? Μωρέ, ας ερωτευτούν τα παιδιά και σου το κάνω εγώ συνέτερο. Ρε, άμα παραγεράσω εγώ, τι θα γίνει το μαγαζί? Και εσύ δεν στάθηκες ικανή να μου κάνεις ένα γόρι? Όλο θηλυκά, όλο θηλυκά. Ακού να σου πω, η γυναίκα τίκτη και ο άνδρας γεννά. Έτσι λέτε εσείς οι άνδρες. Άρα, το γεγονός ότι δεν έγινε αγόρι, φτάσε εσύ. Σε ποιο περιοδικό το διάβασες αυτό? Δεν ξέρω ούτε που το διάβασα, ούτε πώς το σκέφτηκα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι είστε πολύ εγωιστές εσείς οι άντρες. Όλα μονάζικα δικά σας. Τίχτη και γεννά. Δεν το σκέφτηκε, ρε παιδιά. Και είναι και καλό. Και σε κολλάει και στον τοίχο. Ωραία. Ας γινόταν η δουλειά που λέει ο Χαρίλαος. Για στάσου. Δεν σου κάνει ο Χαριλαίος για γαμπρός? Για την Έλλη μας. Απ' τι, για σένα ψάχνουμε γαμπρό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κάτι έχει αυτό το παιδί. Αλλά τι, μήπως... Άκουσε, από τη στιγμή που αρμονιάστηκε η Πόπη, κάτι έχει όντως η Έλλη. Ναι, μήπως είναι το επειδή παντρεύεται η μικρή πρώτη, ή μήπως είναι επειδή η μικρή έχει αρμονιαστικό και αυτή δεν έχει? Λες να είναι αυτό? Ξέρω εγώ, εσύ ο αρχηγός της συμμορίας, τι λες εδώ μέσα? Δεν ξέρω. Για να ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά κάπου πάει το μυαλό μου. Πες και εμένα, πατέρας είμαι στο κάτω-κάτω. Κοίταξε, δεν μπορώ καν ούτε να το ξεστομίσω. Τρέμει η καρδιά μου. Αλλά φοβάμαι ότι η Έλλη είναι ερωτευμένη με τον γιατρό. Ερωτευμένη με τον αραγωνιαστικό της αδερφής της? Πω αιμομιξία! Δεν μου λες, γιατί τρακάρεται όταν τον βλέπει? Τρακάρεται, ε!
Γιατί αλλάζει χρώμα όταν ακούει τη φωνή του στο τηλέφωνο? Αλλάζει χρώμα. Γιατί δεν ήθελε να είναι απόψε στο τραπέζι που θα ήταν κι αυτός? Δεν ήθελε. Όχι. Όχι, δεν ήθελε. Γιατί στο πάρτι που γνώρισε την Πόπη, γνώρισε και την Έλλη. Αλλά αυτός προτίμησε τη μικρή και η μεγάλη μαραζώνη. Λόλα, Λόλα, πού είσαι, Λόλα? Δεν ξέρω αν τον πέτυχα. Μπράβο, ρε πουλάκι μου. Μπράβο, 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 μπράβο. Έλα, πάρε εσύ το φραπεδάκι σου. Έλα εδώ, παιδί μου, έλα εδώ. Έλα εδώ, κάτσε μαζί μας. Αχ, μια χαρά τον έγινε. Κάτσε μωρέ που θα παντρευτείς και θα φύγεις και θα σε χάσουμε. Αλλά δεν πειράζει, ρε πουλάκι μου. Βρες εσύ την ευτυχία σου και μη μας λογαριάζεις εμάς. Γιατί το λες αυτό, καλέ μπαμπά μου? Πού θα πάω και θα με χάσετε? Στην Αυστραλία θα πάω. Στην Αθήνα θα πάω. Ένα τέταρτο με το αυτοκίνητο. Δεν μου λες. Είσαι ευχαριστημένη που παίρνεις γιατρό, μωρέ? Πώς. Και δεν ζηλεύεις που είναι καρδιολόγος? Μπαμπά. Τι δηλαδή, δεν τον αγαπάς? Και επειδή δεν τον ζηλεύω. Τι μου λες, έχετε μιλήσει, έχετε κανονίσει τίποτα για το θέμα του γάμου, ημερομηνία? Α, μαμά μου, εμένα περιμένει να αποφασίσω αυτός και αύριο να του πω ναι θα πει. Βιάζεται, βιάζεται. Εσύ δεν βιάζεσαι? Αφού έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας, βρε μπαμπάς, γίνουν όλα με την ηρεμία τους. Να τελειώσει και το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα τον άλλο μήνα είναι τελειωμένο. Βρήκα τον εργολάβο σήμερα. Από εβδομάδα να πάρεις τη μάνα σου. Να πάτε να διαλέξετε έπιπλα. Ξέρεις τι γούστο έχει? Στη Σύφνο όταν πήγα όλο κασέλες είχαν, μόνο κασέλες είχαν. Και άμα γίνει δουλειά που λέει ο Χαρίλαος, ξέρεις τι θα γίνει? Θα σ' αγοράσω και πιάνω. Με ουρά να το πάρεις. Όχι, και με κέρατο. Τελικά, σε όλο μέσα αυτός ο Χαρίλαος. Τι λες, παιδί μου, η ψυχή του μαγαζιού είναι ο Χαρίλαος. Το συμπαθώ, ξέρεις. Α, το συμπαθείς, δεν το συμπαθείς, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία θα είχε να του συμπαθούσε κάποια άλλη. Ποια άλλη? Η αδερφούλα σου. Α, τώρα μάλιστα. Η Έλλη, παπά μου, με το χαρακτήρα που έχει, τον εαυτό της δεν μπορεί να αγαπήσει. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, παραέγιναν υπόφοροι. Μας παριστάνει και τη φιλολογούσα. Τι παριστάνει? Την ανώτερη, την πνευματική γυναίκα. Και το μεταξύ όλων την ανώτερη και δεν την πειράζουν. Εμένα με βρίζει. Όχι και σε βρίζει, αδελφή σου. Μάλιστα με βρίζει. Όχι βέβαια με κοσμητικά επίθετα, αλλά με τον τρόπο της. Με τη συνεχή διαφωνία της σε ό,τι λέω, με την προσπάθειά της να με μειώνει σε όλα, μου μιλάει κοροϊδευτικά ακόμη και μπροστά στο μάτι. Ξέρω εγώ, από ό,τι φαίνεται έχει κόμπλεξ ανωτερότητας απέναντί μου. Κατωτερότητας θες να πεις, πουλάκι μου, κατωτερότητας? Όχι, μπαμπά μου, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Υπάρχει κι άλλο κόμπλεξ. Αυτό που διακατέχει την Έλλη. Ανωτερότητα σου λέει. Φαίνεται ζηλεύει και καλύπτει τη ζήλια της με ύφος και του πέ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτό το κορίτσι. Δεν ήταν έτσι. Στάσου, ρε πουλάκι μου. Γιατί να ζηλέψει? Όμορφη και αυτή σαν και σένα. Σχεδόν συνομήλικες. Ένα χρόνο σε περνάει και τη λέμε μεγαλύτερη. Απ' την ίδια μάνα και τον ίδιο πατέρα είστε. Εκτός αν κάνω λάθος τον πατέρα. Θα σου έλεγα κάτι τώρα, αλλά είναι μπροστά το παιδί. Τι θα μου έλεγες? Τικτή, τικτή. Ε, πουλάκι. Γιατί να ζηλέψει που φέρνει γιατρό? Ας πάρει και αυτή δικηγόρο. Από γιατρούς και δικηγόρους βρωμάει η αγορά. Σαν το γάβρο είναι, σαν το γάβρο είναι. Δεν λέω Θέκλα. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον γιατρό. Καλός και άγιος. Αλλά ξέρεις, δεν δίνω και μεγάλη σημασία στα διπλώματα εγώ. Όποιος τελειώνει το γυμνάσιο, πάει και παίρνει ένα δίπλωμα. Και τι με αυτό. Σκοπός είναι να ξεχωρίσεις, να γίνεις κάτι. Είδες ο Χαρίλαος? Πάλι ο Χαρίλαος. Ο Χαρίλαος δούλευε όλη μέρα και τέλειωσε το νυχτερινό γυμνάσιο. Και τα γαλλικά το παιδί το άμαθε μόνος του με τη μέθοδο «Ζε του αουλά». Και αυτό το παλιοκόριτσο αδερφή σου, μωρέ, να μην του δίνει σημασία. Γιατί, καλέ μπαμπά, μήπως τις δίνει εκείνος? Ο καημένος ο Χαρίλαος με μένα ήταν και είναι δηλαδή ερωτοκτυπημένος. Τι είπες, παιδί μου? Καλά, δεν το προσέξατε ποτέ σας? Δεν έχετε δει πως κάνει όταν με βλέπει, πως αλλάζει χρώμα, πως μπερδεύονται τα λόγια του? Ο εμφανίσιμος ο Χαρίλαος. Καλέ, τρελός και παλαβός σας λέω. Δεν τον είδατε ποτέ σας? Καλά, σου μίλησε ποτέ? Ευθέως βέβαια όχι, αλλά τι είναι αυτό που κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια? Ο σκύλος, η γάτα. Δεν μου λες, πάει καιρός. Από τότε που ήμουν μαθήτρια. Εσύ του μίλησες ποτέ? Τι να του πω, καλέ μπαμπά, να του πω Χαρίλα, γιατί δεν μου λες πως μ' αγαπάς? Βρε πουλάκι μου. Φτάνει ένα σκιάμα, θέλει γυναίκα. Φτάνει ένα σκερτσάκι, ένα ναζάκι.
Εξάλλου, η σκύλα κουνάει την ουρά, δεν την κουνάει ο σκύλος. Να βλέπεις τη μάνα σου από εδώ, μωρέ, όταν πήγαινε να με τυλίξει, πώς την πήγαινε. Έτσι την πήγαινε, έτσι την πήγαινε την ουρά. Και εσύ, αλλά βέβαια, και σένα σου πέφτει λίγο ο χαριλαός. Άμα παρακεράσω εγώ, μωρέ, και κλείσω τα μάτια μου, θα κλείσουν και τα ρολά του μαγαζιού. Και εσύ δεν στάθηκες και να μου κάνεις ένα γόρι. Όλο θηλυκά, όλο θηλυκά. Τώρα, να, αυτή θα πάρει το γιατρό. Η άλλη θα πάρει κανένα συμβολιογράφο. Και εγώ θα μείνω αμανάτη να έχω στα δεξιά μου τον αριστερό ψάλτη και στα αριστερά μου το στραβοκάνι. Ποιον το στραβοκάνι, τον ποδοσφαιριστή. Πήγαινε μέσα να την ξεψαχνίσει. Τι να ξεψαχνίσω. Να μάθει λεπτομέρειε για το χαρίλαο. Έλα, παιδί μου, πάμε μέσα να ετοιμαστούμε. Άμα να σου πω, τι να βάλω το βράδυ, να βάλω το μαύρο ή το άλλο το χαρί. Να βάλει το κολοκυθί. Όλη την ώρα τι θα φορέσουμε. Βέβαια, το κορόιδο υπάρχει, πληρώνει. Όλη την ημέρα τι θα φορέσουμε. Ορίστε. Και εγώ εξαιτίας να χάσω στο σκάκι. Από ποιον? Από το Μανολάκι. Για μία αυλεψία. Μία αυλεψία και μόνο. Αλλά καλά να πάθω. Οι βιασύνες και οι αυλεψίες πληρώνονται. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Σκοντάφτει. Είμαστε όρθιες, μωρέ. Δεν πάτε μέσα να κοιμηθείτε, λέω εγώ. Εσύ θα περιμένει να γυρίσουν από το Αίγιο. Μπορώ να κάνω αλλιώς εγώ τώρα. Θα περιμένω τα παιδιά να δω τι έκανα. Ποπάκι, δεν έχεις παράπονο, ματάκια μου. Τους περιποιηθήκαμε με το παραπάνω. Και τα πεθερικά σου και τον αργωνιαστικό σου. Φάγανε τους σκασμού. Μα κι αυτός ο γιατρός, ρε παιδιά, πού το έβαλε αυτό το φαγητό? Γιατρός είναι, δεν ξέρει ότι πλάβει. Τα βρήκε, λέει, όλα πολύ νόστιμα. Καλά, ρε παιδί μου. Αλλά όταν τρώει τόσο πολύ, θα τον πειράξει. Μπουλντόζα το γιατρουδάκι, Θέκλα. Μπουλντόζα. Έλα, καλό μπαμπά μου, τώρα. Είχε όρεξη το παιδί. Μα και τι δεν έφαγε. Μετρούσα τις μπουκές του. Όχι, πουλάκι μου. Μετρούσα τα πιάτα που πηγαίνω έρχονταν. Μόνο από το παστίτσιο έφαγε 4 κομματάρες τέτοια. Μα καλά δεν ξέρει. Όταν το παραφουσκώσει το στομάχι θα κλατάρει. Φώτη! Άσε πια εκείνη η συμπεθέρα. Άλλο κάρο με πατάτες. Βέβαια, πού θα μοιάσει το παιδάκι του τη μαμάχα. Η συμπεθέρα με το πιρούνι καμάκωνε χλαπάκιαζε, καμάκωνε χλαπάκιαζε, καμάκωνε χλαπάκιαζε. Και στο τέλος ξεφυσούσε σαν τη φώκια. Συμπέθερε, σόδα, σόδα, θα σκάψω, σόδα. Καλέ Φώτη, μη χειρότερα. Είσαι με τα καλά σου απόψε. Έξω είσαι από την υπόθεση. Και εσύ μου την έβαλες να καθίσει δίπλα. Είχε, ρε παιδιά, μια περίεργη μυρουδιά. Φαίνεται τρώει πολύ παστούρμα και ο παστούρμας έχει την ιδιότητα να βγαίνει από το κορμί. Δε μου λες, καλέ μπαμπά. Γιατί μου τα λες τώρα όλα αυτά, για να με ευχαριστήσεις? Μη δίνεις σημασία, παιδί μου, στον πατέρα σου. Ώστε να λέει. Σου είπα, είσαι έξω. Πουλάκι μου, μια συζήτηση απλώς κάναμε. Ναι, αλλά μια συζήτηση που εμένα με ενοχλεί. Αν σε ενοχλεί η συζήτηση, σκέψου πόσο θα σε ενοχλεί η πραγματικότητα. Τι εννοείς, μπαμπά? Τίποτα, παιδί μου, δεν εννοεί ο μπαμπάς σου. Πήγαινε μέσα, άστο, ναι. Έξω είσαι, μωρέ, γυναίκα. Μα καλά, αυτή η πεθερά σου γυναίκα είναι υποτιστήρι. Θέκλα, 2 ώρες μπήναν εδώ, 4 φορές πήγε μέσα. Μπορεί να έχει τα νεφρά της η γυναίκα. Καλά, τα νεφρά της τα έχει. Το μπλου 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 δεν μπορούσε να το τραβήξει. Γιατί δεν το τραβούσε? Γιατί άκουσε εσύ μπλου μπλου? Γιατί εσύ δεν άκουσε μπλου μπλου μπλου? Για όνομα του Θεού και τη Παναγία, τι συζητήσει είναι αυτέ, μωρέ, που κάνετε? Τι να πρωτακούσω εγώ, πουλάκι μου. Εγώ άκουγα τα βήματά τη που τάσανε στο πάτωμα. Χλαπ, χλαπ, σαν την αρκούδα. Άσε πια εκείνο ο συμπέθρο. Κάθε ένα λεπτό, παιδιά. Μα καλά, τέλο πάντων, γιατρό είναι ο γιο του. Τι εννοεί, μπαμπά μου, τέλο πάντων? Τίποτα δεν εννοεί ο πατέρας σου. Πήγαινε μέσα, κοριτσάκι μου, μην του δίνει σημασία. Ράουτ είσαι. Μα και μάπας γιατρός να ήτανε, θα βρίσκε ένα φάρμακο για το λόξιγκα. Ας ρωτούσε μια μαμή να το πει. Δηλαδή, μπαμπά, με άλλα λόγια, δεν τους βρήκες τίποτα καλό? Τι να τους βρω, εγώ. Α, για να είμαι ειλικρινής, η καδένα του πεθερού σου που φόραγε εδώ, ολόχρηση. Μπακύρι πασπαλισμένο με χρυσόσκονη. Δε σε καταλαβαίνω απόψε. Το παράκανες. Πάψε, έξω είσαι.
Τι να σου πω, ρε μπαμπά μου, τι να σου πω, τι πράγματα είναι αυτά, από όσα σου είπε ο Μάκης δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση. Τι να μου κάνει, ρε πουλάκι μου, μήπως κατάλαβα και τίποτα. Αυτός συνεχώς μιλούσε για εμφράγματα, καρδιογράφους και μανικόμετρα. Μανόμετρα, ρε μπαμπά μου, μανόμετρα! Τέλος πάντων, ρε πουλάκι μου, αυτά που μετράνε την πίεση, όπως τα ξέρω κι εγώ αυτά όλα. Εγώ ξέρω, ρε πουλάκι μου, όταν πάνε σε ένα ξένο σπίτι για πρώτη φορά, δεν κάνουν τέτοιες συζητήσεις. Αν άρχισα εγώ να λέω για το επάγγελμά μου, να πω για δεσμιδόπολες, Αθηναί και Νόρμες, εδώ μέσα θα γινόταν Βαβυλωνία. Εγώ ξέρω όταν πας σε ξένο σπίτι. Α, ωραίο καιρό είχαμε σήμερα, αλλά έπιασε τον Μπουρίνη και μας τα χάλασε. Ή ξέρω εγώ, τον ακούσατε, τον Πρωθυπουργό το βράδυ στη Βουλή. Ή αυτό το σύριαλ, το απέσιο, το καινούριο. Δεν το βλέπω καθόλου, δεν το γουστάρω. Ε, τι να κάνουμε, βρε παπά μου, τι να κάνουμε. Ο Μάκης έχει πάθος με τη δουλειά του. Δεν σε καταλαβαίνω. Πάψε, μωρέ, εσύ. Μωρέ, κι εγώ έχω πάθος με τη δουλειά μου. Και καίγομαι αυτή τη στιγμή να μάθω τι έκανε ο Χαρίλαος στο Αίγιο. Αλλά δεν το έκανα μυθιστόρημα, είπα απλώς μια κουβέντα για να δικαιολογήσω την απουσία της αδερφής σου. Ένα πράγμα σου λέω, κοριτσάκι μου. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και να συνέλθεις. Σταμάτα, μωρέ. Δίκιο, μπαμπά. Μετάφρασες για τον Αραβόνα που δεν σε αρέσει ο Μάκης. Ε, καλά, αφού αρέσει εσένα και είσαι τρελή και παλαβή για δάφτων. Είμαι εγώ τρελή και παλαβή για δάφτων. Και λιώνεις όταν τον βλέπεις. Τον βλέπω εγώ και λιώνω. Και σου φεύγουν τα σάλια σου αγκουρασμένο άλογο. Ποια σάλια μου, ρε μπαμπά, ποια σάλια μου, τι σ' αγκουρασμένο άλογο. Και προτιμάς να χάσεις 10 μέρες από τη ζωή σου παρά να το στερηθείς μία. Δεν μου λες, καλέ μπαμπά, στον ύπνο σου τα είδες και τα λες όλα αυτά. Μίλησα ποτέ εγώ έτσι για το Μάκη. Δεν μίλησες, πουλάκι μου, αλλά το δείχνεις με τη στάση σου. Πότε το δείχνω? Όταν του μιλάς, όταν του τηλεφωνείς. Ε, δεν είμαστε καλά. Πήγαινε, κοριτσάκι μου, μέσα να κοιμηθείς και άσε τον πατέρα σου. Έξω είσαι, μωρέ. Στάσου, ρε πουλάκι μου. Τι θέλεις να μας πεις, δηλαδή, ότι δεν τον αγαπάς? Τον συμπαθώ απλώς. Ε, τότε γιατί δεν σε πείραξε που η πεθερά σου πήγε 4 φορές το... Να το σπάλι. Τι σχέση έχει αυτό, βρε μπαμπά μου? Όταν είσαι φουλ ερωτευμένος, δεν τα βλέπεις αυτά. Εσύ μπορεί να μου πεις ότι σε εγωίτευσε και η κρεατοελιά. Ποια κρεατοελιά? Ακού, ποια κρεατοελιά? Δεν έχει πεθερά σου μία κρεατοελιά εδώ από κάτω, κύσα με ένα φυρίκι? Ε, όχι, κύσα με ένα φυρίκι, ούτε κάσα πιζέλ. Ένα πιζελάκι το σοδά, μια στελίτσα. Έξω είσαι, φυρίκι βολιώτικο. Πρώτα απ' όλα, παπά, που τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λες. Αλλά και έτσι να ήταν, εγώ δεν θα παντρευτώ τη μητέρα του, αλλά το Μάκη. Κι εγώ, πουλάκι μου, δεν θα πάρω ούτε το Μάκη ούτε τη μητέρα του. Σου λέω ότι η κρεατοελιά ήταν σαν ένα φυρίκι. Και όχι από αυτά που τρώμε, από αυτά που κάνουμε εξαγωγή. Ε, καλά κάνει και είναι. Ε, καλά, ρε πουλάκι μου. Εσύ μπορεί να μας πεις ότι σ' αρέσει. Μπορεί να σε εγωίτευσε και το άρωμα του παστούρμα. Δεν μιλάω, πατέρα μου, για την πεθερά μου. Για το γιο της μιλάω. Ο Μάκης, πουλάκι μου, θα είναι όλη μέρα στο νοσοκομείο και εσύ μέσα στα πόδια σου. Θα έχεις την κρεατοελιά, γιατί δεν μπορεί να βγει έξω η γυναίκα, κάθε λίγο και λιγάκι πάει στο μπλουμπλουμπλουμπλουμπλουμπλουμπλουμπλουμ. Είσαι ανυπόφορος, μπαμπά. Πήγαινε, αγάπη μου, να κοιμηθείς. Ανυπόφορος! Βαπόρι την έκανα την κόρη σου. Βαπόρι με τρεις σιμινιέρες. Καλά, το λες κιόλας και δεν τρέπεσαι. Ξέρω εγώ τι λέω. Τι ξέρεις, μωρέ, τι λες, δηλαδή πας φυρί-φυρί να κάνεις δυστυχισμένη και την Πόπη μας. Δεν σε φτάνει η Έλλη που μαραζώνει, θέλεις να έχουμε βάσανα και με την Πόπη, ε! Έλα, ρε γυναίκα, δεν τον αγαπάει, ψυχολόγησα εγώ. Εκεί απλώς ένας ενθουσιασμός είναι. Ναι, ένας ενθουσιασμός όμως που θα μπορούσε να γίνει αίσθημα. Ναι, θα το αφήναμε να γίνει αίσθημα αν δεν υπέφερε η άλλη. Δεν μου λες ότι η Έλλη υποφέρει? Ε, καλά, είπα κάτι, αλλά δεν είναι και σίγουρο, είναι. Όχι, όχι, σίγουρο είναι. Ξεμονάχιασα εγώ κάποια στιγμή το γαμπρούλι σου και κατάλαβα. Και τι σου είπε, ότι προτιμάει την Έλλη από την Πόπη? Όχι, αυτός προτιμάει το διαμέρισμα και τις λίρες. Αλλά κατάλαβα ότι προτού ενδιαφερθεί για τη μικρή, η μεγάλη πήγαινε και τον επισκεπτόταν στο νοσοκομείο. Πώς? Ναι, δίθεν για ιατρικές συμβουλές για σένα και για μένα. Και από πού το έμαθες αυτό? Το είπε το ραδιόφωνο την ώρα της υπέτρου. Ο μάπας ο γαμπρούλι σου μου το είπε. Πώς πάτε, μου λέει, από την καρδιά σας? Μα τι του λέω, η καρδιά μου είναι σίδερο. Άδικα, λέει, ανησυχούσε η Έλλη. Ε, θες περισσότερα για να καταλάβεις. Τα παιδιά ήρθανε. Και ο Μανολάκης. Όχι, το μετάξα τον ιστό σχολείο του, το Μανολάκη. Καλώς τους, ελάτε.
Ήρθαμε! Καλώς τους. Καλησπέρα, παπά. Καλησπέρα, πουλάκι μου. Εντάξει, κύριε Πενετή, τα καταφέραμε. Κλείσαμε όλα τα διαθέσιμα. Όλα, ε! Να μου ζήσεις, παιδί μου, να μου ζήσεις, Χαρίλα, ε! Αχ, κοριτσάκι μου, κουράστηκεσαι. Δηλαδή, όλοι κουραστήκατε. Κουράστηκα, μαμά. 6 ώρες οδήγηση δεν είναι για εύκολο πράγμα. Πάω να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου. Έχεις δίκιο, πουλάκι μου. Εγώ ούτε 2 ώρες δεν μπορώ να καθίσω στο τιμόνι. Έχω μία νύστα. Σε βλέπω, ρε. Σαν βυζαντινή αγιογραφία έγινες. Δεν κοιμήθηκες καθόλου. Ε, και κοιμήθηκα και δεν κοιμήθηκα. Δεν είσαι για προκοπή, μωρέ εσύ. Σκέψου να ήταν τα πράγματα όπως τα φανταζόμουν. Πώς θα φανταζόσουν δηλαδή. Άσε τίποτα. Όχι, γιατί λες ότι δεν έχω προκοπή. Για ρώτα. Να ρωτήσω να μου πει τι. Για ρώτα. Τι έγινε εδώ με τον καθηγητή. Τι έγινε, ξέρω εγώ. Αν παρήλθω. Α, ναι, ναι, ο κύριος καθηγητής από εδώ και όταν πηγαίναμε και όταν γυρίζαμε, μας τραγουδούσε όλες τις παλιές σκαντάδες. Δεν άφησα καμία. Κούφιο κεφαλάκια, για να μην κοιμηθείς, ε. Άντε τώρα μέσα να σου δείξει κάτι η αδερφή σου. Τι να μου δείξει. Θα σου δείξει, Θέκλα. Τι να του δείξω. Το μπρίκι του καφέ να του δείξει. Ποιο μπρίκι του καφέ, δεν καταλαβαίνω. Τι να καταλάβει, μωρέ, τι να καταλάβει. Θέλω να μιλήσω εμπορικά με το παιδί. Και εσύ δεν... όλη την ώρα με τον αδερφό σου μιλά. Και δεν έγνεψε. Τι να γνέψω, ρε, για να καταλάβει εσύ από γνέψιμο, πρέπει να πάθω εξάρθρωση τη κάτω η αγώνα σου. Έλα, Μανολάκη, πάμε μέσα. Πάμε να μου δείξει. Έλα, κάτσε. Αύριο το πρωί θα στείλω τη μικρή μου την κόρη με το αυτοκίνητο να σε πάρει να πάτε στο Αίγιο. Τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω κι εγώ τίποτα, κύριε Μελετήδη. Αύριο πρωί θα σου στείλω τη μικρή μου την Πόπη να ξαναπάτε στο Αίγιο. Τη Δεσποινίδα Πόπη. Τη Δεσποινίδα Πόπη. Και να πάμε στο Αίγιο για ποια δουλειά. Δήθεν για μια νέα παραγγελία. Δήθεν. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τίποτα, κύριε Μελετήδη. Θα πάμε κάτω στη χαρτοπία και θα κάνουμε τι. Ξέρω εγώ, μωρέ, τι θα κάνετε. Θα την αφήσει να περιμένει στο αυτοκίνητο, θα μπει μέσα στη χαρτοπία, θα κάνει το πιπί σου και θα βγει. Εγώ θα στα πω αυτά. Άντε, μπράβο. Αχ, χρειαζόταν αυτό το φρεσκάρισμα, παπά. Μπράβο, παιδί μου. Και εσύ, να πα να φρεσκαριστεί. Να ξυριστεί, να φορέσει το καλό σου το ριγέ, το κουστούμι και άρωμα. Όλο από πάνω μέχρι κάτω άρωμα. Άντε, μπράβο. Μάλιστα, μάλιστα. Α, στάσου, στάσου. Να σου δώσω και χρήματα. Δεν χρειάζεται, κύριε Μελετήδη. Σε παρακαλώ. Μα δεν χρειάζεται. Πάρτα, θέλω χουβαρδαλίκια. Όπου βρεις ανθοπολείο, ματσάκι και πάσα. Ματσάκι και πάσα. Άντε, μπράβο. Μάλιστα. Καληνύχτα σας, Σπινή. Σας κουράσαμε. Καληνύχτα σας, κύριε Χαρίλα. Εμείς σας κουράσαμε. Καληνύχτα σας. Ας το, Χαρίλα, αλλού το πάμε τώρα. Ποιο, κύριε Μελετήδη. Το δικαστικό μέτρο πήγε στην Αβέρο. Στην Αβέρο, μάλιστα. Καληνύχτα σας, Σπινή. Καληνύχτα σας, Σπινή. Εκούσε, Χαρίλα, μάλιστα. Συμπάει, συμπάει, καλά πάμε. Ποιο, κύριε Μελετήδη. Η τιμή του χαρτιού. Η τιμή του χαρτιού, μάλιστα, κύριε Μελετήδη. Καληνύχτα σας. Άντε, άντε επιτέλους, ξεκόλα. Όλο χαρά ήταν ο καημένος παπά που σου έκλεισε τη δουλειά. Τελικά ξέρεις κάτι. Είναι καλό παιδί. Τι παιδί είναι, παιδί μου. Είπα, παπά μου, ότι είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά και ο λίγον της ακλούλης. Α, δεν σας άρεσε, σνομπαρία. Μ' αρέσει, βρε μπαμπά μου, γιατί μου το είπες και το απόγευμα αυτό. Σαν νέος, δηλαδή. Τι, σαν γέρος, να σ' αρέσει. Κοίταξε να δεις, μπαμπά μου. Σαν υπάλληλος είναι πρώτης τάξης. Αλλά πάλι σ' απόψες όμως δεν Καλά. Νομίζω. Καλά, δεν χρειαζόμαστε τη γνώμη σου. Σ' άλλους αρέσουν οι μαυρομάτες, σ' άλλους αρέσουν οι συμπλωμάτες. Έχετε σκοπό να το ξενυχτήσετε σας απόψε. Εγώ δεν μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Καλά, αφού νιστάζεις, άντε δίπλα στην καρσονιέρα να κοιμηθείς. Α, όχι. Του είχα στρώσει εδώ στο τηβάνι, θα κοιμηθεί απόψε μαζί μας. Εδώ μαζί μας. Ναι. Ωραία, θα γίνει σεισμός από το ροκαλιτό. Δεν μου λες, η Πόπη μας κοιμήθηκε. Τώρα προπολού. Μέρα όμως και η σημερινή γυναίκα, μη βασκαθεί ο γαμπρούλης σου. Ποιος γαμπρούλης μου. Γιατί έχει πολλούς γαμπρούς. Για το γιατρό λέω. Έκτακτος. Και όλος υγεία που λες Έλλη, κατέβαζε το ένα πιάτο πίσω απ' άλλο. Και για να ευχαριστήσει τη μάνα σου, έφαγε 4 κομμάτια παστίτσιο τέτοια. Δεν μου λες, τάκτ δεν το λένε αυτό. Τάκτ, βρε παπά μου, τάκτ. Α, ναι, βέβαια. Τάκτ, έχεις δίκιο. Το τάκτ είναι για τα μωρά που συγκαίουν και για οι γέροι. Και εκείνη η πεθέρα, ρε παιδιά, να με το πυρούν, σκαμάκουνε, σκαμάκουνε, χλαπάζε. Δεν το γλιτώνω το τρελοκομείο εγώ. Ρε εσύ, κατάλαβε. Αλλού το πάω το τιμόνι τώρα. Αλλού το πάω το τιμόνι. Κοιμάσαι, γαμώτο. Παπά. Έχασε που δεν ήσουν απόψε στο τραπέζι. Τι σημαίνει, παπά μου, εμένα αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Πήγαινε, παιδί μου, να κοιμηθείς. Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Που δεν σε έλεγε. Η συμπεθέρα
για να ευχαριστήσει τη μάνα σου που μαγείρεψε τόσο ωραία και τα σερβίρισε, έτρωγε αναγκάστηκε να τρώει. Και να φάει και να πήρε, και να φάει και να πήρε, και να τέσσερις φορές το πλουμπλουμπλου. Να το σπάει. Έλα καλή παπά, τι είναι αυτά που λες τώρα. Α, γυναίκα από σπίτι, αλλά και ο συμπέθερος, άρρωστος άνθρωπος και ήρθε να μας τιμήσει. Τι έχεις, ζάχαρο. Όχι λόξικα, αρχοντάνθρωπος. Με τη χρυσή του την καδένα εδώ, με την ολοκένουργια μασέλα του. Άσε πια το γιατρό. Μπασμένο στην επιστήμη όσο λίγη. Να τον ακούς να μιλάει για εμφράγματα, καρδιογράφους, μανικόμετρα. Μανόμετρα, πρε παπά μου, μανόμετρα. Αυτά που μετρά την πίεση. Αυτός τι έχει καταπιεί μαγνητόφωνο και μιλάει κοιμισμένο. Ναι ρε πουλάκι μου, ένας επιστήμονας μέχρι εκεί πάνω. Εγώ τον θαυμάζω. Τι να πω εγώ, Φουκαράς, ένας χαρτεμποράκος για σε δεσμιδόκολες σατινέ και νόρμες. Τυχερή, τυχερή η αδερφή σου που παίρνει τον γιατρό. Αλλά Θέκλα, νομίζω η Πόπη μας δεν τον αγαπάει. Αυτή τη γνώμη έχω κι εγώ. Επιτέλους και μια φορά μέσα η γυναίκα μου. Κοίτα. Ναι, πουλάκι μου, λίγα είδα και πολλά κατάλαβα. Η Πόπη μας δεν τον αγαπάει. Πώς, πώς. Έλλη, νομίζω ότι κάναμε λάθος, παιδάκι. Τι λάθος κάναμε, παπά μου. Ο γιατρός είναι για σένα, που είσαι πιο όρημη και πιο μορφωμένη. Τι να σου πω. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Πάει κι αυτή. Πάει για ύπνο. Όχι για ξύπνιο, Μανώλη, για ξύπνιο. Δεν σε καταλαβαίνω για άλλη μια φορά. Εσύ το μόνο που έχεις καταλάβει είναι ότι η γυναίκα τίκτη και ο άντρας γεννά. Έτσι είναι, είναι επιστημονικός διαπιστωμένο. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσεις την Πόπη στις 7 η ώρα. Γιατί? Να τη στείλω κάπου. Πού? Να βρει το δρόμο της. Ορίστε. Γυναίκα, κάθε άνθρωπος στη ζωή του έχει δικό του μονοπάτι. Και οι κόρες μας βαδίζουν στα τυφλά και χωρίς μπούσουλα. Και σε άλλα μονοπάτια, σε άλλα μονοπάτια. Και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Λόλα, Λόλα, πού είσαι? Α, εδώ είσαι, εσύ γύρισες. Ναι, πριν από 2 ώρες.
Και γιατί δεν έμεινες κανένα δύο ώρες ακόμα? Πες τη μάνα σου να μου κάνει το καφεδάκι. Μέσα είναι, τον φτιάχνει. Το φτιάχνει, ε. Είδες, Μαρή, η μάνα σου, τι νοικοκυρά, τι γυναίκα, σύζυγος, τι μητέρα. Κοιτάξτε, Μαρή, να τις μοιάσετε και η μια και η άλλη. Α, δεν σου τα είπα. Έκλεισε η δουλειά με την εγκυκλοπαίδεια. Ναι, αλλά χάρη στο χαρίλαο. Ένας είναι χαρίλαος και εμφανίσιμος. Πώς. Τι πώς. Τι φορούσε σήμερα στο ταξίδι? Δεν ξέρω, δεν πρόσεξα. Πώς δεν πρόσεξες? Δεν φορούσε ένα καφεδί με ρίγες? Α, ναι. Ένα καφεδί με ρίγες φορούσε. Αλλά εσύ που το ξέρεις, εσύ δεν τον είδες το πρωί. Ξέρω το χαρίλαο εγώ. Ο χαρίλαος, όταν θέλει να τιμήσει κάποιον, βάζει το καφεδί με τις ρίγες. Δεν μου λες, στον πληθυντικό μιλούσατε. Εκείνος. Κι εγώ δηλαδή τις περισσότερες φορές. Αχ, μπαμπά μου, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχε και ωραία μέρα και ωραία ανέκδοτα, μου είπε. Να ακούς ανέκδοτο από το χαρίλαο στα γαλλικά, να μην το καταλάβεις και να πες κάτω στα γέλια. Δεν μου λες, πού φάγατε? Στο Ξυλόκαστρο. Ρομάντζα, ρομάντζα. Μου προσέφερε και λουλούδια. Λουλούδια, στρατιώτης ο χαρίλαος, πειθαρχικός ο χαρίλαος. Τι λες, καλό μπαμπά μου? Τι σχέση έχει ο χαρίλαος με την πειθαρχία? Ευγενικός να πεις, μάλιστα. Βρε, ξέρω εγώ τι λέω. Πειθαρχικός. Ματσάκι και πάσα. Ματσάκι και πάσα. Δεν μου λες. Εσύ τι φόρεμα φορούσες? Το πράσινο. Το ξόπλατο, το ξόπλατο. Γιατί όχι το ξόπλατο? Όλα τα κορίτσια σήμερα ξόπλατο φοράνε. Δεν είναι κακό, γιατί όχι την πόπη μας? Γιατί είπα εγώ ότι είναι κακό? Τις έκανες την παρατήρηση. Εγώ έκανα παρατήρηση, απλώς ρώτησα. Σε άκουσα, πάρ' το καφεδάκι σου. Ωραία, μπράβο ρε γυναίκα. Εσύ είσαι να σε πάρουν στα δικαστήρια μάρτυρα. Μας βάλεις όλους φυλακή και τον εισαγγελέα μέσα. Δηλαδή, συγγνώμη, η πόπη μας έπρεπε να φορέσει ράσο. Ακού να σου πω, η ηθική δεν κρέμεται από το φουστάνι. Τι είναι αυτά που λες, μωρέ? Μην την ακούς, παιδάκι μου, αδερφή του Μανολάκη είναι. Εσύ δεν είσαι για τίποτα. Για ένα καφεδάκι, δεν λέω, μαγειρεύεις και ωραία. Δεν μου λες. Θα βγεις απόψε με τον γιατρό. Αχ, μου τηλεφώνησε, αλλά του είπα ότι βαριέμαι. Προτιμώ να μείνω στο σπίτι. Να μου ζήσεις, χαρίλα, ε. Πάλι. Πώς. Ποιος έκλεισε τη δουλειά? Σ' όλα του εντάξει ο χαρίλος και εμφανίσιμος. Λοιπόν, αφού έκλεισε τη δουλειά ο χαρίλος, αφού έβγαλες τόσα λεπτά εσύ, θα μας δώσεις και εμάς να ράψουμε κανένα φουστανάκι. Η μία είναι αρεμονιασμένη, η άλλη είναι ελεύθερη. Και μένα τα ρούχα πάνε να φύγουν από πάνω μου. Καλά ρε γυναίκα. Η μία είναι αρεμονιασμένη να ράψει. Η άλλη είναι ελεύθερη να ράψει. Εσύ ούτε αρεμονιασμένη είσαι, ούτε ελεύθερη. Και το μάπα τον έχεις εδώ. Γιατί θες να ράψεις? Για να μας δούμε στο μάτι της εφορίας? Αμάν μωρέ τσιγκούνα ρε. Αμάν μωρέ. Για να σου πάρουμε μία δεκάρα, με το τσιγκέλι πρέπει να σε τραβάμε. Μωρέ, ξέρεις πως έχουν άλλοι άντρες τις γυναίκες τους? Πώς τις έχουνε? Στα πούπουλα. Κοπάκι, αύριο σε παρακαλώ πάνε στο κοτέζι. Εμάς τις πούπουλα να βάλω και μάνα στο κοτέζι. Με ξυπνάδες. Άκου να σου πω, Πόπη, παιδί μου, έτσι για να παραδειγματίζεσαι. Άκου να πάρεις τον αέρα του γιατρού από την πρώτη στιγμή. Τι είναι αυτά που λες το παιδί μου, ρε, δεν τρέπεσαι? Η Πόπη μας δεν έχει ανάγκη να πάρει τον αέρα του γιατρού. Η Πόπη τον αγαπάει και είναι τρελή και παλαβή για τον γιατρό. Είμαι εγώ τρελή και παλαβή για τον γιατρό? Έλα τώρα, δεν σε ξέρω εγώ. Και κάτσε να σου πει και σήκω σήκω να σου πει και εσύ θα ακούσεις. Πρώτα απ' όλα, μπαμπά, εγώ δεν είμαι τρελή και παλαβή για τον γιατρό. Αλλά τρελή και παλαβή να είμαι, δεν είμαι εγώ από τις γυναίκες που τις έχω σήκω σήκω και κάτσε. Έλα μωρέ τώρα, δεν ξέρω εγώ. Και να σου πει να πέσεις από το παράθυρο ή θα πέσεις. Α, ναι. Γι' αυτό σήμερα δεν δέχτηκα να πάω στο σινεμά μαζί του. Και ούτε άκουσα τις απειλές του, ούτε τα παρακάλια του. Ποιες απειλές? Αηδίες, ακλαμάρες. Θεωρώ τη συμπεριφορά σου ανεξήγητη. Να μου ζήσεις, χαρίλα, ε. Πάλι ο χαρίλαος, δεν κατάλαβα. Τι δουλειά έχει στη συζήτηση που κάνουμε? Πώς δεν έχει δουλειά ο χαρίλαος? Ποιος έκλεισε τη δουλειά για την εγκυκλοπαίδεια? Χωρίς αυτά τα λεφτά θα τολμούσε η Πόπη μας να αρνηθεί στο γιατρό? Γιατί δεν θα μπορούσε? Γιατί θα επέμενε ο γιατρός και θα υποχωρούσε η Πόπη. Ενώ τώρα υποχώρησε ο γιατρός και χοροϊδίνε, αφού ξέρω όταν κλείσω εγώ τα μάτια μου πέφτει στην κάθε μια ένα 250. Αλήθεια, ο Μάκης πώς έμαθε για τη δουλειά με την εγκυκλοπαίδεια? Ενά ρε πουλάκι μου, χθες στην κουβέντα για να δικαιολογήσω την απουσία της αδερφής σου το ανέφερα. Και σήμερα ο Μάκας πήρε τηλέφωνο να δει αν έκλεισε η δουλειά. Θα βάλω εγώ τώρα το χαρίλαο με το γιατρό. Για να βγάλει 2,5 εκατομμύρια ο γιατρός πρέπει να κάνει βίζιτες 25 χρόνια. Ενώ ο χαρίλαος
με ένα ταξίδι και με μία κουβέντα, να τα 2,5 εκατομμύρια, στρογγυλά, στρογγυλά. Όχι, μπαμπά μου, δεν έκανε ένα, έκανε 2 ταξίδια. Ένα χθες και ένα σήμερα. Καλά, το σημερινό δεν πιάνεται, για άλλη αποστολή. Τι αποστολή? Πήγε να ανάψει ένα κερί, όλα θέλετε να ανάψει. Εκεί πήγε να ανάψει ένα κερί στην Παναγιά την Τρυπητή. Το βάλω εγώ τον κολοσσό, το χαρίλαο, τα όρυτα Ιμαλάια, με το λικαβιτάκι το γιατρό. Έλα, έλα, πολλά λες. Έξω είσαι γυναίκα. Εγώ πάω μέσα να κάνω ένα μπάνιο. Άντε πουλάκι μου, σου είπα, είσαι έξω, μονίμως. Δεν ξέρω αν είσαι μέσα. Δεν ξέρω αν είμαι μέσα ή έξω στα σχέδιά σου. Εκείνο που ξέρω είναι ότι θέλω να μάθω τι πρόκειται να κάνεις. Τι να κάνω, ρε γυναίκα, άστο να το χαρίλαο. Ο χαρίλαος είναι μέσα σ' όλα. Τούτε εδώ, άστινα, να πάει, να σκεφτεί, να κάνει το μπάνιο της και να αποφασίσει. Πάντως, μια φορά, για να τον αγαπάει, δεν τον αγαπάει. Γιατί, αν τον αγαπούσε, με τα όσα της είπα, θα μου βγάζε τα μάτια. Αφού δεν μου βγάζει αυτή τα μάτια, θα τους ανοίξω εγώ τα δικά μου. Παιδάκι μου, εσύ με τον τρόπο που μιλάς, είσαι ικανός να κάνεις έναν άνθρωπο να μισήσει ακόμη και τη μάνα του. Θέκλα, εδώ είναι το ζητούμενο. Όταν κάποιος πιστεύει σε κάτι, δεν του αλλάζεις τη γνώμη με τίποτα. Όταν όμως δεν είναι βέβαιος, του αμολάς την πηχτή και περιμένει στη γωνία το αποτέλεσμα. Η προπαγάνδα και η ρεκλάμα δεν γίνεται για αυτούς που ξέρουν από τη ζωή. Γίνεται για αυτούς που έχουν μεσάνυχτα. Και οι κόρες σου δυστυχώς έχουν μεσάνυχτα. Δεν λέω, δεν θα σταθώ εγώ εμπόδιο στη ζωή τους. Όχι, μόνες τους θα διαλέξουν. Αλλά θέλω να ξέρουν καλά, προτού διαλέξουν, πώς στέκονται εκεί που στέκονται. Στέκονται γερά. Καλώς είναι τώρα, ξύπνησες. Όχι, μαμά μου, διάβασα. Τι διάβαζες, πουλάκι μου, τα γαλλικά σου, ζηλαμά, κατραμά? Όχι, βρε μπαμπά μου, ένα περιοδικό. Ξέχασα. Για τον Χαρίλαο, για τον Χαρίλαο δεν είπες τίποτα. Τι να πω, για τον για το γιατρό δεν είπες τίποτα. Παπά μου, ο Χαρίλαος έκλεισε τη δουλειά με την εγκυκλοπαίδεια. Συγχαρητήρια. Αλλά το Χαρίλαο δεν θα τον κάνουμε ούτε αγάλμα ούτε πρωτομή. Γιατί τα αγάλματα και οι πρωτομές είναι για τους επιστήμονες, είναι για τους καλλιτέχνες, είναι για τους ποιητές. Εντάξει, βρε μπαμπά μου, εγώ ήθελα να σου πω ότι πρέπει να του κάνεις ένα γενναίο δώρο. Να, να το κάνω ένα μπαξίσι, το αξίζει. Αλλά όχι και άγαλμα. Τι να λέει, Χαρίλαος ο Ατσίδας. Ωμορε μπαμπά, εγώ νόμιζα ότι το συμπαθείς αυτόν τον υπάλληλό σου. Τον συμπαθεί δεν θα πει τίποτα. Και στο κρεβάτι του, αν μπορούσε, θα τον έπαιρνε. Έξω είσαι, βρε γυναίκα. Ρε κοριτσάκι μου, συμπαθώ και τον τραχανά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναστήσω το Διονυσάκι το Σολωμό να γράψει έναν ύμνο για τον τραχανά. Τι είναι ο Χαρίλαος? Είναι κανένας επιστήμονας, είναι κανένας καλλιτέχνης, είναι κανένας ποιητής? Τι? Ένα λέω, ρε παιδάκι μου, ας πάρουμε από τη μια μεριά το γιατρό και από την άλλη το Χαρίλαο. Ο Χαρίλαος έκλεισε μια δουλειά που σε 2 χρόνια θα μας δώσει 2,5 εκατομμύρια. Ο γιατρός για να βγάλει 2,5 εκατομμύρια πρέπει να δουλεύει 25 χρόνια. Αλλά σε ρωτώ, ποιος είναι ανώτερος στην κοινωνία? Ο κολοσσός, ο γιατρός, τα όρυτα Ιμαλάια ή το λικαβιτάκι ο Χαρίλαος? Καλέ μέρας είσαι, κύριε. Πριν από λίγο δεν έλεγε άλλα. Μωρέ, και μία άσπρο και την άλλη μαύρο. Άρα γυναίκα, τι να καταλάβαινες? Ξέρεις, πουλάκι μου, πόσοι έμποροι, πόσοι βιομήχανοι υπάρχουν. Άνοιξε οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια θέλεις. Και αν βρεις να γράφει κάτι για αυτούς, εμένα να μου τρυπήσεις τη μύτη. Κοίταξε όμως, ένας ποιητής που δεν έχει δεύτερο πουκάμισο, γι' αυτόν γράφει η εγκυκλοπαίδεια. Εντάξει, μωρέ μπαμπά. Καμία εγκυκλοπαίδεια δεν γράφει για όλους τους επιστήμονες, τους καλλιτέχνες, τους γιατρούς. Οι εγκυκλοπαίδειες γράφουν μόνο για αυτούς που διακρίθηκαν από τη σωρό των πολλών. Μα κι εγώ, πουλάκι μου, δεν σου μιλάω. Σου μιλάω για πολύ μεγάλους εμπόρους, εφοπλιστές. Δεν σου μιλάω για τον ψιλικαζί δίπλα τον κύριο Ανδρέα, ούτε για τον Μαστρομινά που νοικιάζει βάρκα στα Σελήνια 3 τάλιρα την ώρα. 50 δραχμές το έκανε τώρα. Τραβάς και το κουπί μόνο σου, έξω είσαι. Χαίρε βάθος αμέτρητο.
Και θέλεις να πεις, μπαμπά, ότι ο γιατρός της Πόπης μας είναι από αυτούς που διακρίθηκαν? Όχι, πουλάκι μου. Αλλά και μπορεί να μην διακριθεί ποτέ. Αν όμως γίνει ένας δεύτερος Μπάρναρντ και αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων όπως τα κουρδιστήρια στα ρολόγια, θα μπει και ο Μάκης στην εγκυκλοπαίδεια. Ενώ εγώ και ο Χαρίλαος, όχι χίλιους τόνους χαρτί, ένα εκατομμύριο τόνους χαρτί να κλείσουμε, δεν θα βρεθεί ούτε ένα τόσο δα χαρτάκι να γράφει το όνομά μας. Δηλαδή, μπαμπά μου, προτιμάς έναν φτωχό ποιητή από έναν πλούσιο έμπορο? Βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, προτιμάς έναν άστον άσημο γιατρό που θα πάρει Πόπη από έναν πλούσιο εφοπλιστή? Βεβαίως. Μπαμπά μου, σε θαυμάζω. Δηλαδή, πιστεύεις στις ηθικές αξίες και όχι στις υλικές? Πρώτα στις ηθικές και μετά στις υλικές. Μπαμπά μου, να σε φιλήσω. Μα, τώρα σε αγαπάω πιο πολύ από πριν. Πάει κι αυτή, καπάκι τι φέραμε. Καλά, εσύ άσε, είσαι ακόμη στα σελίνια με τα κουπιά. Δεν μου λες. Λες δηλαδή να αφήσει η Πόπη μας στον γιατρό και να πάρει το Χαρίλαο, ε? Αυτό λέω, κυρία Τέκλα. Και λες ύστερα να πάρει έλλειμμα στον γιατρό. Και αυτό το λέω, κυρία Τέκλα. Και ο ξενοδόχος? Ποιος είναι ο ξενοδόχος? Ο γιατρός φυσικά. Αυτόν που τον βάζεις. Γιατρουδάκι. Ξέρεις που το βάζω εγώ το γιατρουδάκι στη τσέπη του γυλαίκου μου? Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Ο Μανολάκης θα είναι. Καλώς τον, παίρνει το Μανολάκι μου. Θα σε ταράξω απόψε στο σκάκι. Καλώς την επιδημία. Τι θα με κάνεις? Σακ και μάτ, σακ και μάτ. Σε αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Περίμενε και θα δεις. Να το. Ρε, άστο που κάνεις αντιχείρα στο κρεβάτι. Αναπνοή δεν θα πάρεις. Ρε, τρελός παπάς, σε βάφτισε. Γιατί, χθες δεν σε κέρδισα? Καλά, χθες με κέρδισε. Τις άλλες φορές... Ήτανε να μην κάνω την αρχή. Μωρέ, στάθηκα λίγο μπόσικος εγώ χθες και... Δεν πειράζει, θα βγούνε. Θα χτυπήσει. Πού θα πάνε, θα χτυπήσει το κουδούνι. Το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο. Ναι, μωρέ. Δεν χτύψε το. Δεν τα ακούσαμε, μάλλον. Ναι. Α, γεια σου, γιατρέ. Τι μου γίνεσαι, πώς πάνε τα κέφια? Καλά. Ναι, μια στιγμή να τη φωνάξω. Πόπη, ο γιατρός. Μισό λεπτό, έρχομαι. Κάνε και 10 λεπτά, δεν πειράζει. Είναι πολύ κουρασμένη, γιατρέ. Πάρα πολύ. Είναι στο μπάνιο μέσα. Ξέρεις τώρα, 6 ώρες πήγαινε έλα στο Αίγιο. Ναι, βέβαια, εγώ την έστειλα για δουλειά του μαγαζιού. Όχι, δεν πήγε μόνη της. Πήγε με έναν υπάλληλο. Όχι, βρε, ο αριστερός ο ψάλτης είχε τρισάγιο. Πού να τον βρούμε? Ο Στραβοκάνης είχε προπόνηση. Τον άλλο γιατρέ, τον άλλον, τον εμφανίσιμο. Αρπατή γιατρέ. Και περάσανε ωραία. Φάγανε στο ψηλόκαστρο. Ρομάντζα, πάρτο κι αυτό για γαρνίτουρα, γιατρέ. Ναι, ρε γιατρέ, θα τα ξαναπούμε εμείς. Περίμενε τώρα την Πόπη. Γεια σου. Λαμπρό παιδί ο Μάκης. Λαμπρό θα μπω για την άλλη. Ποια είναι άλλη? Άστα, αυτά για σένα είναι αστροναυτική. Και καλός επιστήμον λένε. Ποιος το λέει? Καλησπέρα, θεία Μανώλη. Όμορφη και γλυκιά μας νηστευμένη, καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, Μάκη μου. Βρε, Μάκη μου, αφού σου το είπα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Μάκη μου, τι είναι αυτό που λες? Μάκη, δεν έχω να σου κρύψω τίποτα. Κοίταξε, παρακαλώ πολύ, Μάκη, γιατί έχω και κόσμο στο σαλόνι. Ναι, Μάκη μου, θα τα πούμε αύριο. Καληνύχτα, Μάκη, καληνύχτα. Α, σαν πολλά να μας τα λες, γιατρέ, και δεν θα τα πάμε καλά, μου φαίνεται. Μα τι συμβαίνει? Συμβαίνει, θεία Μανώλη, ότι η νεαρά και ευτυχής νηστευμένη που είπα της προλίγου δεν το έχει σε τίποτα να πάψει να είναι νηστευμένη. Α, βιάζεσαι να παντρευτείς. Άρε, καθηγητάρα, στην ψυχολογία θα έπαιρνες άριστα στο σχολείο. Όχι, το ομολογώ. Στην ψυχολογία δεν υπήρξα ποτέ καλός μαθητής. Μη μου το λες, το καταλάβω. Αρχίζει να μου δίνει στα νεύρα αυτός ο έλεγχος εκ μέρους του. Γιατί, ρε πουλάκι μου? Με ρώτησε με ποιον ήμουν στο Αίγιο. Καλά, και εσύ το έκρυψες ότι ήσουν με το Χαρίλαο? Δεν το έκρυψα. Απλά δεν θεώρησα απαραίτητο να πω λεπτομέρειες. Γιατί? Δεν το είπα από την αρχή, δεν ήξερα και πώς θα το πάρει. Τώρα αυτός ξέρει τι νομίζει, μπαμπά μου. Αλλά εγώ δεν είμαι από τις γυναίκες που φαντάζεται. Α, αυτό έπρεπε να του το έλεγες. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
Όταν είναι καθαρός ο ουρανός, Μανολάκη, όταν είναι καθαρός ο ουρανός. Τι! Άσε, αυτά για σένα είναι αστροναυτική. Ναι, στραβοκάνη, δώσ' μου γρήγορα το χαρίλαο. Γρήγορα! Χαρίλαε, άκουσέ με. Θα πας απέναντι στο κουρίο και θα ξυριστείς κόντρα. Δεν πειράζει, για να ξυριστείς χθες, σήμερα στείλαμε κάποιον να κουρεύεται. Βάλε το καλό σου το κουστούμι και άρωμα από πάνω μέχρι κάτω. Ακεπούσε, στο πρώτο λουλουδάδικο που θα βρεις, μπες μέσα και πάρε λουλούδια, πολλά λουλούδια. Εγώ θα σου πω, μωρέ, πάρε και σουκνίδες, τι να σου πω. Σκοπός είναι χαρίλα, να καταλαβαίνουμε και κάτι από τη ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο δεσμίδες χαρτί, χαρίλα, δεν είναι μόνο δεσμίδες χαρτί. Είναι και δεσμοί, χαρίλα, είναι και δεσμοί. Λοιπόν, όλα είναι ρεγουλαρισμένα στην εντέλεια. Περίεργος είσαι. Τι θα πει όλα είναι ρεγουλαρισμένα, μωρέ. Εσύ θα κανονίσεις τις θήκες των άλλων. Μη χειρότερα. Ξέρεις, Χριστιανέ μου, ποια θα είναι η στάση του γιατρού. Ξέρω. Δηλαδή θα δεχθεί τις αποφάσεις σου χωρίς να αντιδράσει. Τι τον πέρασες, μωρέ. Τι είναι, ποιόνι να τον πάρεις από εδώ, να τον πας εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν μου λες πώς θα του πεις. Σε απολύω από ερευνητικό της Πόπης, αλλά σε προσλαμβάνω για ερευνητικό της Έλλης. Δεν μου κάνεις για γαμπρός της Πόπης, αλλά μου κάνεις για γαμπρός της Έλλης. Μωρέ, γίνονται αυτά τα πράγματα στην εποχή μας. Στο φεγγάρι πήγαμε. Πολλά λες, μωρέ γυναίκα. Πολλά λες. Δεν θα τα πω έτσι εγώ. Δεν θα του πω, έλα πάρε το πασαπόρτι από την Πόπη και φέρ το ύστερα να σε βάλει βίζα ή έτσι. Εγώ θα τα φέρω έτσι γλυκά γλυκά, αφού πρώτα δώσω και καταπιεί το δόλωμα. Και τι είναι ο γιατρός μου, ρε, που θα καταπιεί το δόλωμα, ψάρι! Χάνος είναι. Χάνος ξεχάνος, δεν θα του πεις ότι η Πόπη μας αποφάσισε να διαλύσει τον Αραβόνα. Θα του το πω. Και δεν θα του πεις ότι έδωσε σχεδόν λόγο με τον Χαρίλα. Και αυτό θα του το πω. Θα του το πεις. Και δεν θα του πεις μετά ότι η Έλλη μας τον συμπαθεί ιδιαιτέρως και. Και αυτό θα του το πω, αλλά. Άσε τα, αλλά δεν μου λες θα θυμώσει ή δεν θα θυμώσει, μωρέ. Δεν θα θυμώσει. Και εγώ σου λέω θα θυμώσει. Και εγώ σου λέω δεν θα θυμώσει. Καλά. Άκουσε, γυναίκα. Αν τα πω έτσι βάναυσα που λες εσύ, και θα θυμώσει και θα γανακτήσει. Έτσι ωραία που θα τα φέρω εγώ, όχι δεν θα θυμώσει, θα πετάξει και στα ουράνια. Ο διπλωμάτης. Αλήθεια. Αφού έχεις τέτοια χαρίσματα, γιατί χαραμίζεσαι στο χαρτοπολείο. Πήγαινε παιδάκι μου στο Υπουργείο Εξωτερικών να γίνεις πρεσβευτής. Εγώ δεν κάνω για διπλωμάτη γυναίκα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι το ρο, το λέω καθαρά ρο και δεν το λέω εγώ. Και δεύτερον, μου κόβει και λίγο το μυαλουδάκι. Καλά, τέλος πάντων, πες μου τι θα κάνεις. Θα του κάνω εγχείρηση καρδιάς. Αυτός είναι γιατρός, εγώ θα του κάνω μεταμόσχευση. Πες μου τι θα πεις. Θέλω να ξέρω, να μάθω κι εγώ τέλος πάντων ποιοι είναι αυτοί οι διπλωματικοί σου τρόποι. Άκουσε, γυναίκα. Το πράγμα δεν είναι απλό. Είναι σύνθετο. Δεν είναι δηλαδή ότι η Πόπη μας δεν αγαπάει τον γιατρό. Τι το πιο εύκολο. Δεν σε θέλουμε, κύριε, δεν μας κάνεις, τελεία και παύλα. Εδώ όμως δεν τον αγαπάει η Πόπη τον γιατρό κόμμα, τον θέλει όμως η Έλλη, θαυμαστικό. Τώρα μου παριστάνεις τον αδελφό μου, τον Μανολά και τον καθηγητή. Τελείες, κόμμα, παύλες, θαυμαστικά. Ας έρθουμε τώρα στην περίπτωση του γιατρού. Με τον γιατρό δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή αγαπάει την Πόπη μας ή αγαπάει την πρίκα της Πόπης. Και αν μεν αγαπάει την Πόπη, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν όμως αγαπάει την πρίκα της Πόπης, κανένα πρόβλημα. Τεσσάρις της κουφά και χίλιες λίρες στο χέρι η Πόπη, τεσσάρις της ζακάλου και χίλιες λίρες η Έλλη στο χέρι. Καμία διαφορά. Αγωνιστής το 21 και ο Σκουφάς, αγωνιστής το 21 και ο Σακάλο. Αν όμως αγαπάει την Πόπη. Αν αγαπάει. Πόσο την αγαπάει η γυναίκα. Τι θα πει πόσο την αγαπάει. Η αγάπη είναι σαν τον καφέ. Μέτριος, σκέτος, ναι και όχι, πολλά βαρύς, πολλά γλυκή βραστός. Ας πάρουμε τη χειρότερη περίπτωση που ο γιατρός αγαπάει την Πόπη μας. Δηλαδή είναι πολλά γλυκή βραστός, σε χοντρό φλιτζάνι με διπλό καϊμάκι. Τι γίνεται τότε. Τι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Από την ώρα που τον έχεις ποτίσει τόση καφεΐνη. Κι όμως κάτι γίνεται. Τι. Ο Χαρίλαος. Μπ,
πάλι ο Χαρίλαος. Ο Χαρίλαος είναι σαν το Μαϊντανό, πάει παντού. Ποιος έκλεισε τη δουλειά στο Αίγιο? Ο Χαρίλαος. Ποιος έκλεισε τη δουλειά με την εγκυκλοπαίδεια? Ο Χαρίλαος. Ποιος θα κερδίσει 2,5 εκατομμύρια? Ο Χαρίλαος, με έσκασες. Λάθος, εγώ θα τα κερδίσω. Παίρνουμε την περίπτωση ότι ο γιατρός είναι πολλά γλυκή βραστός σε χοντρό φλιτζάνι με διπλό καϊμάκι. Τι κάνω εγώ? Τι κάνεις? Την πάπια. Ορίστε. Κάτσε πιο εκεί να σου πω. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Κάνω την πάπια και δεν του λέω τίποτα για τα χθεσινά. Παρά μόνο του λέω, δεν μου λες γιατρέ, μια και ο Θεός τα φέρει δεξιά και κέρδισα λίγο παραδάκι. Και μια και η Έλλη μας θα πάει στο Παρίσι. Ποια Έλλη μας θα πάει στο Παρίσι? Η κόρη μας η Έλλη, δεν κάνει γαλλικά, θα πάει να τελειοποιηθεί. Και μια και η Έλλη μας θα πάει στο Παρίσι, δεν πας κι εσύ μαζί να σου δώσω λίγα χρήματα να αγοράσει τίποτα μηχανήματα για το ιατρείο σου? Τι θα πει ο γιατρός? Όχι, θα πει ναι και θα πετάξει τα σύννεφα και θα πάει με αεροπλάνο. Παρακάτω, παρακάτω. Εδώ είναι, γυναίκα, το μεγάλο μου σχέδιο. Όταν ο γιατρός με την Έλλη είναι στο Παρίσι, η Πόπη μας από εδώ θα του γράψει ένα γράμμα. Μα τι γράμμα? Τα κρύβρεχτο, σαν αυτά που βλέπεις στα Σύρια. Και θα του λέει πως η Έλλη που είναι μαζί του τον αγαπά περισσότερο από την Πόπη. Και ότι αν πάρει την Πόπη και όχι την Έλλη, θα κάνει 7 ανθρώπους δυστυχισμένους. Γιατί 7? Τρεις αυτοί και δύο εμείς 5. Ένας ολόξυγκας 6, μία εκρέα το ελιά 7. Ξέχασες και το Χαρίλαο, 8. Και ο Χαρίλαος 8. Τι λες για το διπλωματικό μου δαιμόνιο? Τι να σου πω, παιδάκι μου, τι να σου πω. Παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω, γυναίκα. Η λύση είναι μία. Με αυτό το σχέδιο, πρώτον, πολλαπλασιάζονται οι ελπίδες της Έλλης μας. Δεύτερον, αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο αραβόνας της μικρής ήταν λάθος και ότι με το πρώτο φύσημα του αγέρα έκανε στροφή 180 μοιρών. Τρίτον, έρχεται μέσα στην οικογένεια διαμέσου της Πόπης ο Χαρίλαος και αποκτά το μαγαζί διάδοχο. Και τέταρτον και σπουδαιότερον, όταν τελειώσουν μωρέ όλα αυτά, θα σε πάρω να πάμε ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Όλη η γειτονιά, μωρέ, πήγε στην Ευρώπη με πούλμαν. Εμείς δεν πήγαμε ως το Αϊβαλί. Άντε, μωρέ, σε πάρω μεθαύριο να πάμε στα Σούρμενα. Αχ, μακάρι, Φώτη μου, μακάρι. Αλλά να ράψω και ένα φουστανάκι, ε. Ορίστε. Μου πέταξε όλο μου το ρομαντισμό στη λάσπη. Ποδοπάτησε τα μεγάλα μου όνειρα. Ήρθες, παπά μου. Μόνο σου ήρθες. Τι ήθελες, πουλάκι μου, να κουβαλάω με καμιά αλυσίδα και το Χαρίλαο? Όχι, ρώτησε. Την είδες? Τόσο καιρό δεν τον έδωνε σημασία και τώρα δεν κρατιέται. Καλά, από περιέργεια, μωρέ, ρωτάει το παιδί. Τέλος πάντων, θα έρθει? Όχι, πουλάκι μου. Όσοι είσαι αραβωνιασμένη με τον γιατρό, ο Χαρίλαος δεν θα μπαίνει εδώ μέσα. Μα δεν είμαι πια αραβωνιασμένη. Α, για τον κόσμο και για τον γιατρό είσαι, πώς θα το κάνουμε? Έχει δίκιο ο πατέρας. Όσο φορά στη βέρα του γιατρού, είσαι μνηστή του. Αλλά εσύ τα κατάφερες μια χαρά. Πού να μη σε ματιάσω? 2 αραβωνιαστικούς έχει το κορίτσι και δεν έχει κανέναν. Και εντωμεταξύ, παπά μου, τι θα γίνει? Τι θα γίνει, παιδί, εντωμεταξύ? Τι θα γίνει, θα τον βλέπω όπως και πρώτα? Όχι, βέβαια. Πώς όχι, βέβαια? Τότε ή πρέπει να με αφήσει να του εξηγήσω όπως είναι και το σωστό, ή θα πρέπει να τον δέχομαι όπως και πριν. Πράγμα το οποίο αποκλείεται, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να του πω ότι είμαι και άρρωστη. Τι άρρωστη θα ρωτήσει? Γιατρός είναι, θα θελήσει να με εξετάσει. Για βρες τη λύση τώρα. Τη λύση θα την βρω εγώ, μωρέ, σήμερα. Σήμερα θα πάω να τον βρω και να του μιλήσω για το ταξίδι του και για το ταξίδι της Έλλης στο Παρίσι. Ξέρει, μαμά. Τώρα της το εξήγησα τον αρχηγό της συμμορίας, πάπα. Και εσύ μην κάνεις έτσι, κάνε υπομονή 2-3 μέρες. Ναι, αλλά εν τω μεταξύ. Τι εν τω μεταξύ πάλι, ρε πουλάκι μου? Αν μου τηλεφωνήσει τώρα και μου ζητήσει να βγούμε το βράδυ, τι θα του πω? Δεν μπορώ. Απ' την άλλη, μπαμπά μου, να του ζητήσω να έρθει στο σπίτι, δεν γίνεται. Τον βαριέμαι και δεν είναι και σωστό. Ξέμπλεξε τα τώρα όπως τα έμπλεξες. Ρε, δεν σας το είπα, βρε γυναίκες, τρελές και παλαβές διαμέσου των αιώνων. Αν σου ζητήσει να βγει, να βγείτε, θα του πεις δεν μπορώ, διότι θέλει να σε δει ο πατέρας μου για ένα θέμα σοβαρό. Και θα πάω εγώ όξω από εδώ να τον βρω να κουβεντιάσουμε. Ναι, και αν δεν θέλει να φύγει αμέσως για το Παρίσι, αν έχει καμιά δουλειά. Τι δουλειά να έχει, μωρέ, έναν ασθενή είχε και αυτός του πέθανε πάνω στο μηχάνημα. Κάτι δεν σκεφτήκαμε όμως. Σαν τι, γυναίκα? Αν ο γιατρός πει, εγώ δεν θέλω να πάω στο Παρίσι και δεν μου χρειάζονται μηχανήματα.
Αν πει ο γιατρός έτσι, θα του πω «Γιατρούλη, πες αλεύρι, ο Χαρίλαος σε γυρεύει». Ωραία διπλωματική γλώσσα. Τελικά θα έρθει. Ναι, για λίγο. Και μόλις φύγω εγώ θα πει και αυτός. Έστω για λίγο, θέλω κάτι να του πω. Κάτσε ρε πουλάκι μου. Προτού το πεις εσύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τον αγαπάς τον γιατρό, είσαι σίγουρη δεν τον αγαπάς τον γιατρό? Είμαι σίγουρη. Και γιατί τον αρβουνιάσεις ρε πουλάκι μου? Δεν ξέρω. Τι θα πει δεν ξέρω ρε πουλί? Εδώ για να πας ένα κινηματογράφο να δεις μια ταινία, διαβάζεις κριτικές, παίρνεις τηλέφωνο στις φιλενάδες, περνάς από εκεί, βλέπεις φωτογραφίες, το ζυγιάζεις από εδώ, το ζυγιάζεις από εκεί και αποφασίζεις. Δηλαδή, τι αποφασίζεις? Να χάσεις 2 ώρες και ένα εικοσάριο. Και στους αραβώνες σου, στο άφησες βίσε τον έκανες, στο άφησες βίσε θέλω να τον, θέλεις να τον διαλύσεις. Πότε έκανες λάθος? Πριν 2 μήνες ή χθες? Πριν 2 μήνες. Και γιατί όχι χθες? Γιατί ο Χαρίλαος είναι εκείνος που ταιριάζει. Όχι ο Μάκης. Όχι ο Μάκης. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή, αλλά ντρεπόμουν να το ομολογήσω. Ήταν και το πείσμα στη μέση. Ποιο πείσμα, αγάπη μου? Άκουσε, μαμά. Η Έλλη ήταν πάντοτε σε όλα πρώτη. Πρώτη πήγε στο σχολείο, πρώτη το έβγαλε, πρώτη έβαλε ένα νάιλον κάλτσι και ψηλό τακούνι, πρώτη βάφτηκε, πρώτη. Σε όλα πάντοτε ήταν πρώτη. Είπα και εγώ να την περάσω μια φορά. Και όταν ο Μάκης μου ζήτησε να αραβωνιαστούμε, το δέχτηκα χωρίς να το καλοσκεφτώ. Τώρα καταλαβαίνω πόσο επιπόλαιη φάνηκα. Έλα, αγάπη μου, εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Άκουσα να σου πω. Το πείσμα βγάζει κρίμα και το γυνά τη μάτι. Που το διάβαζες ρε αυτό, καλό είναι. Σαν τα σελίδια με τη βάρκα στα σελίνια. Μπορεί η μαμά να έχει δίκιο, αλλά έχω κι εγώ δίκιο. Επειδή η Έλλη ήταν μεγαλύτερη, στερήθηκα πάρα πολλά πράγματα. Τι στερήθηκες, κοριτσάκι μου? Ό,τι παίρναμε σε εκείνη, παίρναμε και σε σένα. Α, ναι! Καινούρια σαν καλή στο σχολείο. Τη μεταχειρισμένη τη Έλλη εγώ. Καινούρια βιβλία η Έλλη στο σχολείο. Τα μεταχειρισμένα τη Έλλη εγώ. Τα ξεχάσαμε τώρα. Δεν πειράζει, πουλάκι μου. Τώρα θα πάρει η αδερφή σου το μεταχειρισμένο αραβωνιαστικό και θα πατήσω. Αλλά θα σε ξαναρωτήσω, πουλάκι. Είσαι σίγουρη ότι δεν τον αγαπάς? Είμαι σίγουρη. Αυτός σ' αγαπάει? Έτσι λέει. Όχι τι λέει, εσύ τι αισθάνεσαι? Εμένα παπά μου δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά ενδιαφέρει εμάς. Τον είδες? Με τον άλλο το Χαρίλαο τι γίνεται? Αυτό, το καταλαβαίνω ότι θα τον αγαπήσω. Ταιριάζουμε. Το πιο ωραίο ταξίδι της ζωής μου το έκανα μαζί του. Και για δεν καθόσουν κανέναν αιώνα, κανένα 2 ώρες παραπίσω τουλάχιστον. Τον είδατε ρε παιδιά? Πόσο χαμένα τα έχει. Όσο ατσίδας είναι στο μαγαζί, τόσο μπουνταλάς γίνεται εδώ μέσα. Τόσο γρήγορα που τα έκανες όλα, το παιδί ζαλίστηκε, τα μπέρδεψε, τα έχασε. Πάντοτε τα χάνε μαμά μου, ο Χαρίλαος μαζί μου. Ρε παιδιά, χθες τα έχει παραχαμένα. Αφού να σκεφτείτε, μπήκε με την ανθοδέσμη ανάποδα. Το μανολάκι σου. Γεια σου, Αρτέμη. Οπα, από Μάκης έγινε Αρτέμης. Καθαίρεσης. Αφού σε είπα, Βρεμάκη μου, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη απόψε. Ναι, ξέρεις, και μετά νομίζω ότι θέλει να σε δει ο μπαμπάς, έχει κάτι να σου πει. Δεν ξέρω τι, αλλά κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, μισό λεπτό να το φωνάξω. Μπαμπά! Τώρα, τώρα, τώρα! Ας να τον παιδέψουμε. Έλα, γιατρέ, γεια σου. Τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια? Τι έγινε, πέθανες κανένα σήμερα? Εντάξει, ρε, για πλάκα στο είπα. Α, κοίταξε, γιατρέ, ξέρεις τι σε ήθελα? Ήθελα να βρεθούμε έξω από... να δώσουμε ένα ραντεβού έξω και να συναντηθούμε. Θέλω να μιλήσω για κάποιο σοβαρό θέμα. Και αυτός λέει θέλει να μιλήσουμε. Εγώ αδιαφορώ, πάω να φτιάξω τα νύχια μου. Εντάξει, γιατρέ, να δώσουμε ένα ραντεβού στο Αργύρι. Ο Αργύρης δεν έχει τίποτα. Α, στάσου, γιατρέ, στάσου. Η Θέκλα λέει ότι ο Αργύρης έχει μόνο του Λούμπης και εκμέκει κατά ύφη. Η Θέκλα είναι μαθημένη σε νέες καφέ φραπέ. Στη Σύφνο τον είχαν σε βαρέλια, κάτω στα υπόγεια. Εντάξει, γιατρέ, θα δώσουμε ένα ραντεβού στη Λυκόβρηση, στις 9. Ωραία. Γεια σου, γιατρέ μου, γεια σου. Πάει κι αυτό. Αχ, βιάζεσαι. Πάει κι αυτό. Βιάζεσαι. Έχει και αυτός να σου πει κάτι, ξέρεις τι έχει να σου πει? Το πολύ πολύ να έμαθε. Τι έγινε? Ναι, να έμαθε και εγώ το σκέφτηκα, αλλά από πού? Δεν ξέρω από πού θέλας έμαθε. Α, πού είναι η μεγάλη? Α, έφυγε πρωί πρωί. Και δεν σου είπε που πήγε? Όχι, ντύθηκε, στολίστηκε και έφυγε. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η Έλλη... Το πρόλαβε? Δεν ξέρω αν του το πρόλαβε ή όχι.
Αλλά ή να σου πω και κάτι, ή αν ο γιατρός θέλει να μας πει κάτι που να είναι άσχετο με αυτό που εμείς νομίζουμε, αλλά και επειδή έχουμε τη μήκα, μοιαζόμαστε, αλλά κάτι άλλο. Η Έλλη είναι χαρούμενη και έπαψε να είναι θλιμμένη. Α, βέβαια, αφού έμαθε ότι χάλασε ο ραβόνας της αδερφής σου, χάρηκε. Όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Ότι δεν χάρηκε γιατί έμαθε τον αραβόνα, ότι χάλασε ο ραβόνας της αδερφής της, χάρηκε και ήταν ευτυχισμένη πριν η Πόπη διαλύσει τον αραβόνα της. Πότε με πριν, τον γιατρό. Πότε πριν, ρε γυναίκα. Πριν έρθει ο Χαρίλαος σπίτι, δεν καταλαβαίνεις. Προς 40 χρόνια δεν σε έχω καταλάβει. Τώρα θα σε καταλάβω. Πότε πριν. Ο Μαραλάκης θα είναι. Πριν η Πόπη αποφασίσει να διώξει τον γιατρό, η Έλλη ήταν χαρούμενη και γελαστή. Πριν προύν ανάκατά διάμετά παρά. Έλα, Μαραλάκη μου, πέρασε. Έτσι είναι. Οι εκατομμυριούχοι κάθονται και απολαμβάνουν. Καλώς τους ελώδεις πυρετούς, έλα και σε ήθελα. Να το. Βρε, άσε το σκάκι, βρε. Έχω ωραία πράγματα για σένα, βρε. Θα πας στο Παρίσι. Ποιο Παρίσι? Βέβαια, φιλόλογος είναι, που να ξέρει γεωγραφία. Την πόλη του φωτός, ρε, και των οργείων. Εκτός αν παραγέρασες και δεν σε ενδιαφέρει. Αν νομίζεις ότι όλοι έχουμε το χάλι σου. Σε τρομάρα σου. Να κάνω τι στο Παρίσι? Τι να κάνεις? Να κάνεις, να βλέπεις λιγάκι. Τα παλέτα του Φολί Μπερζέ. Μα Παναθεβάσαι, για παλέτα είσαι. Τώρα άσε να μιλήσουμε σοβαρά. Θα στείλω στο Παρίσι τη μεγάλη μου χώρη με τον γιατρό. Τη μικρή με τον γιατρό. Τη μεγάλη με τον γιατρό. Μα πώς τη μικρή με τον γιατρό? Άστα, αυτά για σένα είναι αστροναυτική. Τη μεγάλη με τον γιατρό. Να κάνουμε τι στο Παρίσι? Η μεγάλη με τον γιατρό και με σένα το χούφταλο. Η μεγάλη θα τελειοποιηθεί στα γαλλικά. Ο γιατρός θα πάρει μηχανήματα να εξοπλίσει το ιατρείο του. Να μην είναι μόνοι τους εκεί. Α, κατάλαβα, για να μην δημιουργηθούν τίποτα σχόλια εις βάρος. Πρώτη φορά κατάλαβες και εσύ κάτι. Έννοια σου, μην είναι ήσυχο. Ξέρω. Τι ξέρεις, μωρέ, τους άλλους πήγαινε έλα στο Αίγιο, τους μούρλανε σκαντάδες. Γιατί δεν έχω ωραία φωνή εγώ. Αν επαρήλθω. Ωραία, σιγά. Θα πέσουν βράχια. Άκουσέ με. Έλα αύριο από το μαγαζί να σου δώσω χρήματα να πάω να βγάλεις τα διαβατήρια. Κάτι ψιλογαλλικά, ζηλαμάχα τραμάτα που σου καταφέρνεις. Πάντως μας έχεις γίνει πολύ μυστήριο τώρα τελευταία. Ο Χαρίλαος θα είναι. Τίποτα δεν ξέρεις, αλλά δεν έχουμε καλύτερο στην οικογένεια. Καλώς το Χαρίλαο. Έλα, παίρνα. Καλησπέρα σας. Όχι, έτσι βρε τι να το δέσμε. Μήπως πρέπει να φύγω εγώ? Γιατί τότε τι ήρθες? Κοιτάξτε ρε πώς κατάνταει ο άνθρωπος από τον έρωτα. Επειδή μου είπατε να έρθω, κύριε Μελετήδη, εσείς μου είπατε να έρθω. Ρε, εγώ σου είπα να έρθεις, δεν σου είπα να στα φάει. Έλα, κάτσε. Μήπως δεν πρέπει όμως? Χαρίλαε, δεν θα σε ταντεύουμε. Κάτσε σε παρακαλώ. Άμα όμως ενοχλώ. Χαρίλαε, θα σου πω καμιά κουβέντα. Κάτσε κάτω. Πόπι. Εντάξει, κύριε Μελετή, σας παρακαλώ. Πόπι. Ναι, μπαμπά. Πες αλεύρι. Αμέσως έρχομαι. Ρε εσύ, καλογεροπέδι είσαι, μωρέ. Ποιος έχει το ατού στα χέρια, το καλό χαρτί? Βέβαια, ποιος άλλος διαθέτει 75 επί 105 σατινέ των 100 γραμμαρίων. Ρε, δεν σου μιλάω για αυτό το χαρτί. Σου μιλάω για τους άσους και τους ριγάδες. Κάτσε ρε εσύ. Για τους άσους και τους ριγάδες που έχουμε. Τα πει ο γιατρός, πάσε ο γιατρός. Α. Τι θες ρε? Σκάκι θα παίξουμε. Βρε, παλαβός είσαι. Έτσι που είναι το μυαλό με εμένα, για σκάκι είναι τώρα. Πάρ' την αδερφή σου και παίξτε τόμπολα, μωρέ. Γεια σου, Χάρη. Πόπα, Χάρης ο Χαρίλαος Αρτέμης ο Μάκης. Πόσο ψεύτικος είναι ο δουλειάς, ρε παιδιά. Τι κάνεις? Πολύ καλά εσείς. Κοίτα, κοκκίνησε, να το βάλουμε καμιά σίτα. Είχατε κίνηση σήμερα? Βάλε ρε, βάλε πρώτη ρε, ανηφόρα ρε. Πώς, 250 δεσμίδες πουλήσαμε σήμερα. Α, κύριε Μελετήδη, ναι. Θα χρειαστούμε και 6 σατινέ των 80 γραμμαρίων. Στο μαγαζί αυτά, Χαρίλαε. Εδώ δεν είσαι ο Χαρίλαος ο Ατσίδας. Εδώ είσαι ο Χαρίλαος ο Τσαχπίνης. Αυτό που το βλέπεις. Διαλύει και αραβώνες. Τι αραβώνες διαλύει? Άσε, είσαι στα σελήνια με τα πούτα. Τι συμβαίνει, δεν σ' αφήνεις? Μήπως πρέπει να φύγω εγώ? Ακόμη δεν σε είδαμε. Ναι, αλλά μήπως η παρουσία μου εδώ είναι... Ποιος έχει ρε τατού στα χέρια του? Κι αν είναι ο γιατρός. Αν είναι ο γιατρός, εμείς θα του κάνουμε το κλεισματάκι, ρε. Δεν θα μας το κάνει αυτό. Κάτσε κάτω. Εκεί είναι μόνιμα η θέση σου πλέον. Καλώς το παιδί μου, καλώς την Έλλη μου. Ω,
οικογένεια σε πλήρη απαρτία, βλέπω. Ναι, και με όλα τα εξαρτήματα. Με το θείο το Μανολάκη, τον τραγουδιστή, και με το Χαρίλαο, ο οποίος χάρη στην αδερφή σου έγινε χάρη εδώ μέσα. Πού ήσουν εσύ όλη μέρα? Κάπου. Άκουσες, Τέκλα, κάπου. Τι νομίζετε δηλαδή, μόνο εσείς θα μου επιφυλάσσετε τις εκπλήξεις σας? Σας επιφυλάσσω κι εγώ τις δικές μου. Μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Αλήθεια, παιδί μου. Αν όχι πολλές, τουλάχιστον μία οπωσδήποτε. Μία, και είναι μεγάλη αυτή η έκπληξη. Ου, πολύ μεγάλη, παπά. Πες μας, παιδί μου, να χαρούμε. Δηλαδή, πόσο μεγάλη είναι που φτάνει ίσα με ένα γαμό? Το ξέρετε. Δεν μπορεί να το ξέρετε. Τι ξέρουμε εμείς τώρα 40 χρόνια στην πιάτσα, τι να ξέρουμε? Δεν μου λες από αυτούς που μπαίνουν στην εγκυκλοπαίδεια, δεν είναι? Ναι, καλή, παπά. Φίλα τη μάνα σου, μωρέ. Παιδί μου, εγώ και ο πατέρας σου είμαστε σύμφωνοι, σου δίνουμε την ευχή μας. Μα πώς το ξέρατε, καλή παπά? Να, το διάβασα εκεί στο οροσκόπιο. Δεν φαντάζομαι να πιστεύεις στο οροσκόπιο των περιοδικών, Φώτη. Άσε ρε Μανολάκη, άσε, όλο θεωρία είσαι, αλλά πώς να μην είσαι θεωρία? Μήπως βγήκες ποτέ σου στη βιοπάλη? Γιατί μέχρι προχθές, πριν που κόστη σύνταξη, εργαζόμενος άνθρωπος δεν ήμουν κι εγώ? Ναι, εργαζόμενος άνθρωπος που σε έβγαλε ο πατέρας σου στην πιάτσα με διπλώματα και παράδες. Το ίδιο είναι μωρέ να είσαι στη ζούγκλα με πολυβόλο, το ίδιο είναι να είσαι με σφεντόνα. Και εγώ δεν είχα ούτε σφεντόνα, ούτε αυτός εκεί είχε σφεντόνα. Λοιπόν, παιδί μου, για πες μας. Μπαμπά μου, δεν έχω να πω κάτι. Είσαι σπουδαίος άνθρωπος και είμαι περήφανη για σένα. Παιδί μου, ο πατέρας σου είναι λίγο φωνακλάς, λίγο γκρινιάρης, αλλά είναι καλός και τίμιος. Μακάρι όλοι οι πατεράδες να ήταν σαν τον μπαμπά σας. Ναι, αλλά εγώ και ο Χαρίλαος δεν θα μπούμε στην εγκυκλοπαίδεια ποτέ. Είδες, Τέκλα, τι πήγαμε να πάθουμε? Αυτή είχε τον άνθρωπο εδώ μπροστά της και μου ψάχνε στις κλινικές. Και τούτος εδώ ο καημένος μαράζωνε και κάτσαζε όσο την έβλεπε αραβωνιασμένη με τον γιατρό. Όσο για τούτη εδώ μαράζωνε και μιλιά δεν έβγαζε. Μα πώς να μιλήσω, μπαμπά μου, τολμούσα να πω κουβέντα. Όταν η μαμά έλεγε για κάποιον λογαριασμό, εσύ άναβες και κόρωνες. Μου έδινες την εντύπωση ότι μόνο το χρήμα έχει σημασία για σένα. Ήτανε που τα λες στενά τα οικονομικά. Τώρα που τα οικονόμησε με την εγκυκλοπαίδεια. Άσε ρε τρελέ τραγουδιστή. Πουλάκι μου, σε παρακαλώ. Πες μου, γιατί δεν καταλαβαίνω. Τι ήταν αυτό που σε εμπόδιζε να μας ανοίξεις την καρδιά σου? Η στάση σου, μπαμπά μου. Η στάση σου όλα αυτά τα χρόνια που σε ξέρω. Μου έδινες την εντύπωση πως δεν θα ήθελες για γαμπρό σου έναν ποιητή. Ποιο ποιητή? Τι ποιητή, παπά? Παραδείγματος χάρη. Όχι παραδείγματος χάρη, παπά. Συγκεκριμένα ο Φρίξος. Φώτη! Τέκλα! Ποιος είναι αυτός ο Φρίξος, ρε παιδιά? Πίστευα η ανόητη, παπά μου, πως δεν θα μου δίνεις τη συγκατάθεσή σου να το παντρευτώ και πως δεν θα ήθελες για γαμπρό σου έναν ποιητή. Φώτη! Τέκλα! Σιγά ρε παιδί μου, μία-μία τις λέξεις σου να μπορώ να τις καταπίνω. Μανολάκη, έλα κρατέ με το χέρι, γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Και φυσικά, παπά, ο Φρίξος δεν είναι κανένας τυχαίος, πήρε το δεύτερο βραβείο. Έλα εδώ, κράτα μου κι εσύ το άλλο χέρι, γιατί θα μου ζώσω τη Θέκλα και δεν θέλω. 40 χρόνια γυναίκα την έχω. Φώτη! Θέκλα. Ο Φρίξος, παπά, ο Φρίξος πήρε το δεύτερο βραβείο των 12. Το 12 αποστολών. Όχι, παπά μου. Της ομάδας των 12. Μα η ομάδα έχει 11. Μου τα εξήγησε εμένα ο Στραβοκάνης. Έχει το τερματοφύλακα, έχει το γουρέα, έχει το χαλιαμπάλια, έχει το δωμάζο, έχει... Παιδιά, δεν αισθάνομαι καλά. Να καθίσω. Να καθίσω, παιδιά. Δεν αισθάνομαι καλά. Ευχαριστώ. Πουλάκι μου, σε παρακαλώ. Μία-μία τις κουβέντες, αν μπορώ να τις καταπίνω, μη σταθεί καμία στο λαιμό και δεν έχουμε και γιατρό στην οικογένεια. Σιγά την επιστημονική κορυφή. Ναι, αυτός ο αραβόνας έπρεπε να χαλάσει. Ο Μάκης ήταν ένας κοινός φρικοπήρας. Πριν από την Πόπη είχε ζητήσει εμένα. Και όταν εγώ το αρνήθηκα, ζήτησε την Πόπη μας. Και πιο πριν, όταν τον είδα κάτω, ζήτησε λέει να σε δει. Μυρίστηκε μάλλον παραδάκι από την εγκυκλοπαίδεια και θέλει να σου πει να μιλήσετε. Δείτε για την αγορά μιας ευκαιρίας σε τιμή ευκαιρίας. Κλινική σε τιμή ευκαιρίας. Φώτη! Τέκλα! Ναι, ναι, μπαμπά μου, γι' αυτό εγώ δεν τον χώνευα και δεν ήθελα να τον βλέπω στα μάτια μου. Να μου ζήσεις, Τέκλα. Εσύ αδικήσε. Να πας σε κανένα περιοδικό να γράφεις αισθηματικές συμβουλές, να γράφεις και το οροσκόπιο. Φρίξον ήλιε και στέναξον σελήνη. Μανολάκη,
Πάει το Παρίσι, πάντα μπαλέτα πάνε όλα. Έτσι γλιτώνεις και εσύ τα λάμπρα τριών ανθρώπων, πήγαινε έλα. Ναι, θα γλιτώσεις και τα λεφτά που θα έδινες για τα μηχανήματα του γιατρού. Ένα ράψουμε και πίσω ένα φουστανάκι, ε. Θα σκάσε, Θέκλα, θα σε πνίξω. Μανολάκι ο Κασαντώνης. Να σας συστήσω. Ο παπάς μου, η μαμά μου, η αδερφή μου η Πόπη με τον αραβωνιαστικό της και ο θείος Μανολάκης. Γυμνασιάτης επίτιμος φιλόλογος. Χάρηκα. Και εμείς χαρήκαμε. Όλοι χαρήκαμε. Θέκλα, φοράει και χαϊμαλιά. Είναι της μόδας. Και να μου πάρεις και εμένα ένα καπίστρι να βάλω εδώ. Έχει και κόκκινα τσουράπια. Και αυτά της μόδας είναι. Η θιά μου, η Αγγέλου τα φορούσε στο σούλι. Η Έλλη μου είπε πως η κατάσταση σας είναι δεδομένη. Αυτό απλοποιεί τα πράγματα. Ωραίο ποίημα. Αυτό δεν είναι ποίημα, είναι ευχαριστίες. Κάθισε, Φρίξο. Μια φορά δεν κινδυνεύει να τσαλακωθεί το πανταλονάκι. Είδες, μπαμπά μου, τι ωραία που είναι αυτά τα καινούργια ρούχα. Εγώ τα βρίσκω πολύ σπουδαία και πολύ πρακτικά. Ευχαριστώ. Η παρέμβασή σας προς το πρόσωπό μου είναι δείγμα καλοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραίο ποίημα. Ούτε αυτό είναι ποίημα. Πες κάτι για την περίπτωση. Κάτι μου θυμίζει το κεφάλι του, ρε παιδιά. Κάτι μου θυμίζει το κεφάλι. Τι σου θυμίζει. Κάτι μου... Το βρήκα. Το Γιαγκούλα. Το θυμάμαι από τα Τρίκαλα. Τον είχα κρεμασμένο σε ένα παλούκι. Μέρια σε βράχε να διαβώ. Το κύμα λέει ανδριωμένο. Άλλο, άλλο. Στάλογο, στάλογο με εμβριώνει. Το σούλι κρύμισε. Άλλο, άλλο. Καλό γερε, τι καρτερείς κλεισμένος και στο κούκι. Άκουσα στο φώτι, ο κύριος είναι... Για τον κύριο τα λέω. Να δει πόσο ξέρουμε από ποίηματα. Ο κύριος είναι ποιητής, αλλά και εμείς τα ξέρουμε απ' έξω. Ένα μικρό δειγματολόγιο σου δείξα. Ώστε ποιητής ο κύριος Αφέγκαρος. Όχι, μπαμπά μου, ασέλινος, ασέλινος. Α, χωρίς Έλληνο και χωρίς Φράγκο. Θα ξέρεις, ο μπαμπάς του έχει δικό του κουρίο. Κουρίο, για δεν το βάζει κάτω να το ξυρίσει, παιδί, με την ψηλή. Η καλλιτεχνία, παιδιά, χρειάζεται στη ζωή. Ξέρεις, μπαμπά, είναι οι ηθικές αξίες που λέγαμε. Έλεγα τέτοια πράγματα, καλά να πάθω. Η καλλιτεχνία είναι σαν τα αγριολούλουδα. Όχι μόνο σέλινα, πράσα και καρότα. Χρειάζονται και οι παπαρούνες και οι ανεμόνες και τα γιασεμιά. Παιδί μου, καλώς όρισες στο σπίτι μου. Τι να κάνω, σήκω πάνω. Έλα, στάσου εδώ ακίνητος. Έλα να σε φιλήσω, αλλά πού να φιλήσω. Παιδί μου, μπαμπά. Ευχαριστήσω γιατί η παρουσία σας και το χειροκρότημά σας μας δίνει πάντα δύναμη να μπορούμε να συνεχίσουμε. Εκτός από εμάς εδώ πάνω που εισπράττουμε και τα χειροκροτήματα, για να γίνει αυτή η παράσταση υπάρχουν και άλλοι παράγοντες από πίσω. Πρώτον είναι ο σκηνοθέτης μας, ο Γιώργος Σμπυράκης. Μουσική επιμέλεια η Φέη Χαραλάμπου. Κειμένου η Αργυρό η Φασαράκη. Κατασκευή σκηνικών ο Αθανάσιος Λεοντής. Φροντιστής και βίντεο ο Χρήστος ο Κουτσάς. Θέλω
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους χορηγούς μας, οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και κάτι άλλο που τάξα τελευταίο, για να μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί μετά από εδώ θα πάμε να το παίξουμε και στις φυλακές του Ελαιώνα, θα το παίξουμε και στις φυλακές εδώ τις δικές μας, και χρειάζεται κάποιος σοβολός. Όποιος μπορεί και θέλει, απ' έξω έχουμε ένα κουτάκι, μας ρίχνει τον οβολό, όποιος μπορεί και θέλει. Επίσης θέλω να σας πω ότι μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΧ, τον κύριο Ανιφαντή, όλα τα τρόφιμα που μαζεύουμε και σήμερα και αύριο θα τα πάμε στα Μέγαρα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερα ανάγκη από όλους. Και πάλι θα το meurt le temps, c'est un mot que je regrette tant de temps, car sans toi ma vie s'arrête, je t'attends, j'attends l'air que je respire le printemps, j'attends mes éclats de lire mes vingt ans, mes mers calmes, mes tempêtes me mettant, car sans toi ma vie s'arrête. Je t'attends, je t'attends. Viens, ne tarde pas. D'où que tu viens, qui que tu sois, vient le temps. Écoute.